Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 23 Τετάρτου 2015. Πριν ξεκινήσουμε, πριν μπούμε στο θέμα, το μοναδικό θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης, να σας κάνω κάποιες ενημερώσεις οι οποίες για κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις που νομίζω ότι είναι σωστό και να τις γνωρίζετε, για κάποιες έχετε ενημερωθεί. Και καλό θα είναι, έτσι, να έχουμε μία παρουσία σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί γίνονται πολλές εκδηλώσεις στην πόλη μας, οι οποίες έχουν κάποιο ενδιαφέρον και πολλές είναι και κοντά στις θέσεις και στις απόψεις του καθένα. Άρα, προτρεπτικά σας το λέω, να, αν μπορώ και εγώ έτσι να σας προτρέψω, να είμαστε περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Καταρχάς, την Κυριακή, στις 26 Απριλίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 11:30, γίνεται η μερίδα, διοργανώνεται η μερίδα για τον θεσμό του συμπαραστάτη στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Την γνωρίζετε την εκδήλωση, αρκετοί, οι πιο πολλοί επικεφαλείς των παρατάξεων είστε και ομιλητές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για τον ημερίδα, για το θεσμό που λειτουργεί πλέον στο Δήμο μας μετά την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη. Επίσης, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εθελοντική δράση για το περιβάλλον, πάλι την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, όπου ο Δήμος μας, συμμετέχοντας στην εθελοντική καμπάνια Let's Do It Greece, διοργανώνει δράση καθαρισμού, εξοραϊσμού στους χώρους, περιπάτου, άσκησης, αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των πάρκων Ναβαρίνου και Καλαβρίτων. Επίσης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, γίνεται μία εκδήλωση που διοργανώνει ο ΠΑΟΔΗΛ για προκειμένου να τιμήσει και να βραβεύσει τους αθλητές και τις ομάδες της πόλης μας. Και επίσης έλαβα μία πρόσκληση και μου αναφέρεται να ενημερώσω και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το κάνω με την ευκαιρία, από το Σύλλογο Κυριών, από το Σωματείο Κυριών Ηλιούπολης η Πρόοδος, η οποία μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας την εκδήλωση για τον εορτασμό των 80 χρόνων του Σωματείου, που θα γίνει Τετάρτη 29 Απριλίου στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην πόλη μας. Λοιπόν, έχετε λάβει την πρόσκληση χθες και ειδοποιηθήκανε και οι επικεφαλείς των δημοτικών μας παρατάξεων για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με μοναδικό θέμα δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων και των Περιφερειών από την Κυβέρνηση. Θα παρακαλούσα... επίσης, από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Γιαννάκη, ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 29 Τετάρτου του 2000, την επόμενη Τετάρτη, γίνονται τα εγγένεια του παραρτήματος των ιατρείων κοινωνικής αποστολής στις 6:30 ώρα το απόγευμα στην Οδό Γλινού. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκη, για την ενημέρωση. Δεν είχα κάποιο σχετικό έντυπο. Κάναμε την ενημέρωση. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 5 του νόμου 3852 του 2010, να εγκρίνουμε την συζήτηση για το... να εγκρίνουμε την κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Συμφωνούμε. Ψηφίζεται ομόφωνα, συμφωνούμε και προχωράμε στην συνεδρίαση, στο υποσυζήτηση θέμα. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά στους Γεώργηδες, στις Γεωργίες και σε αυτούς που έχουν συγγενείς
με το ίδιο όνομα. Επίσης χρόνια πολλά για μετά το Πάσχα, νομίζω είναι η πρώτη συνεδρίαση που κάνουμε. Και εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα σε συνεδρίαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία ζήτησε να συνεδριάσουν τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας μας για να διατυπώσουν τις απόψεις τους πάνω στην πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση και η οποία ξεκίνησε να συζητείται σήμερα στη Βουλή, χθες και σήμερα. Σήμερα ολοκληρώνεται, κατατίθεται την Παρασκευή και έχει να κάνει με την τροπολογία ή όπως αλλιώς νομικά λέγεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε καταρχήν να διαβάσω ακριβώς την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να επιχειρήσω να την εξηγήσω λίγο, γιατί μπορεί να διατυπώνεται με τον τρόπο που θα σας τη διαβάσω, όμως έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες από κάτω που ακόμα δεν έχουν εξειδικευθεί για τον τρόπο υλοποίησής της. Πιστεύω ότι αν ψηφιστεί από τη Βουλή και προχωρήσει, θα χρειαστεί και αντίστοιχη εγκύκλειος για να εξειδικεύσει τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε. Όμως θεωρεί για την υλοποίησή της και από τις ερωτήσεις που κάναμε απαραίτητη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την θετική ή αρνητική θέση πάνω στην υλοποίηση της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου. Η πράξη αυτή λοιπόν νομοθετικού περιεχομένου λέει ότι οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από αυτή την υποχρέωση εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμιακών τους αναγκών για το επόμενο 15ήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρο φορείς στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 κτλ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να μείνουμε στο πρώτο κομμάτι της θέσης αυτής που έχει να κάνει με το εάν θα πρέπει ή όχι πράγματι να το Δημοτικό μας Συμβούλιο αλλά και γενικότερα εάν θα πρέπει ή όχι να υπάρξει παρέμβαση στα ταμιακά διαθέσιμα των ΟΤΑ. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό, εάν θα γίνει, όπως είπα και ψηφιστεί από τη Βουλή, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται και συζήτηση και εξειδίκευση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πράγματι μία κίνηση η οποία ευνηδίασε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μία κίνηση που κατά την άποψή μας είναι αντισυνταγματική. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, ουσιαστικά το οποίο θεμελιώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου καταργεί αυτή την αυτοτέλεια, τη διοικητική και την οικονομική. Κυρίως όμως δεν έχει να κάνει με τις κρατικές επιχορηγήσεις, αυτή η αντισυνταγματικότητα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, αλλά έχει να κάνει με την υλοποίηση των ιδίων εσόδων των Δήμων, τα οποία ευθέως ακουμπάνε στα ανταποδοτικά τέλη, στα δικαιώματα και βέβαια στα έκτακτα έσοδα που έχουν να κάνουν με δωρεές, κληρονομιές, δάνεια κτλ. Είναι δεδομένο ότι αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανατρέπει τον προγραμματισμό μας, θέτει οπωσδήποτε σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών, τη μισθοδοσία του προσωπικού, δημιουργεί σημαντικότατα για όσους θα την υλοποιήσουν προβλήματα τεχνικά στην πράξη και βέβαια προσδιορίζει το επόμενο 15ήμερο για τις δεσμεύσεις
πράγμα το οποίο δεν προσδιορίζει νομικά αλλά και θεσμικά κατά την άποψή μας από πότε ξεκινάει. Όμως πρέπει αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, να τη δούμε στο σύνολό της ως μέρος μιας συνολικότερης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, μιας κατάστασης υπερβολικής αστάθειας και κρίσης, έλλειψης ρευστότητας. Η κυβέρνηση της χώρας κάνει μια σημαντική διαπραγμάτευση. Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε, σταμάτησε η ροή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως εμείς την ξέραμε όταν υλοποιούταν η πολιτική συμφωνία του Μνημονίου, και η κυβέρνηση αναγκάζεται μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, να ξύνει τον πάτο του βαρελιού για να συγκεντρώσει χρήματα, να καλύψει τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές υποχρεώσεις της χώρας. Το αν αυτό είναι σωστό ή όχι, δεν θα το κρίνουμε εμείς ή τουλάχιστον η δική μου παράταξη και εγώ προσωπικά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Άποψη έχουμε, την έχουμε διατυπώσει καιρό. Θα ακούσουμε και τις απόψεις των επικεφαλής. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ευνηδιαστικά και χωρίς διάλογο με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης προχώρησε η κυβέρνηση σε μια τέτοια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ κατά την προηγούμενη τετραετία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν συνεχείς καταγγελίες για την προηγούμενη κυβέρνηση που κυβερνούσε κατά βάση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και τις δεσμεύσεις της νέας Προέδρου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία όταν ανέλαβε Πρόεδρος της Βουλής, ένα από τα πρώτα πράγματα που εξήγηλε ήταν ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Βουλή να έρθει μια τέτοια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι οι στιγμές για την πατρίδα είναι κρίσιμες. Και νομίζω ότι δεν χωράει ούτε λαϊκισμός εδώ, αλλά ούτε και εκμετάλλευση πολιτική. Εκπλήσωμαι πραγματικά γιατί μια πολύ μεγάλη μερίδα της πλειοψηφίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων βγήκαν στα κάγκελα καταγγέλλοντας αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν σε ανεπάλληλες προηγούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η ΚΕΔΕ είτε με την προηγούμενη είτε με τη σημερινή ηγεσία της δεν ακούστηκε καν να κάνει κριτική. Εκπλήσωμαι επίσης γιατί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι ηγέτες της σημερινής διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, πίσω από την πλάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την προηγούμενη αλλά και με τη σημερινή κυβέρνηση, προχώρησαν σε συγκεκριμένη ρύθμιση των χρεών τους, άλλοι για 1000 χρόνια, άλλοι για 165 χρόνια και άλλοι για 15 χρόνια, και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης, ρύθμισε τα χρέη του για 165 χρόνια. 56 εκατομμύρια ευρώ χρέη είχε και τα ρύθμισε για 165 χρόνια με 28.000 ευρώ το μήνα. Και βέβαια γι' αυτό είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει κατά εκατοντάδες συμβασιούχους έργου και να είναι και περήφανος για το Δήμο του. Όπως επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, έκανε το ακριβώς αντίστοιχο. Και βέβαια ο Δήμαρχος της Φυλής, και ο Δήμαρχος Φυλής καλά έκανε, και εγώ θα ψήφιζα και θα στήριζα με όλη μου την ψυχή τη ρύθμισή του, κατά πόσα κύριε Χατζηδάκη, 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, 2000 χρόνια, όταν καταλαβαίνετε ότι ούτε τα κόκαλά μας δεν θα υπάρχουν. Τα ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και τα υλοποίησε η κυβέρνηση σημερινή της αριστεράς. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί δεν μπορούμε να ακούμε από τις τηλεοράσεις, εκμεταλλευόμενοι αυτή τη στιγμή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κάνοντας αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση μονόν λαβέ, όταν στο ίδιο μας το σπίτι όχι μόνο δεν μπορούμε να βάλουμε τάξη, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ρυθμίζουμε χρέη εις βάρος των συναδέλφων μας και πίσω από την πλάτη των συναδέλφων μας. Όταν δηλαδή ο Δήμος Ηλιούπολης και δεκάδες άλλοι δήμοι από όλες τις παρατάξεις προερχόμενοι δίνουν μια μάχη οικονομικής εξυγίανσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου τους, χωρίς να πάρουν δάνεια, ξεχρεώνοντας τα χρέη που παραλάβανε, κάποιοι άλλοι πάρα πολύ εύκολα να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να τα ρυθμίσουν μάλιστα όχι για ένα χρόνο, για δύο, για πέντε, για δέκα, αλλά για 165 χρόνια. Αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Ποια είναι όμως η άλλη πλευρά, η οποία κατά την άποψή μου είναι και πιο τραγική.
είναι η πλευρά του Προέδρου της ΠΟΕ ΟΤΑ, του κ. Μπαλασόπουλου, όπου ενώ ήταν 4 χρόνια στα κάγκελα και έδινε αγώνες για την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν δεν πέτυχε να είναι υποψήφιος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, έχει βγει τώρα πιο αριστερά στα κάγκελα. Δεν θέλω να σας κουράσω διαβάζοντας τις σημερινές του δηλώσεις. Τον έπιασε και πάλι ο πόνος για τους μισθούς των εργαζομένων και έκανε μια δρυμύτατη επίθεση όχι μόνο στην κυβέρνηση τη σημερινή, αλλά και στους σημερινούς δημάρχους, ότι πρέπει υποχρεωτικά να πάνε σε συμμαχία μαζί του για να σώσουν, λέει, τα αποθεματικά και τα ταμιακά διαθέσιμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Μπαλασόπουλος δεν ήξερε ούτε καταλάβαινε ότι 4 χρόνια οδηγώντας τους εργαζόμενους στους δρόμους, τι κακό και τι καταστροφή έκανε και στη λειτουργία των ΟΤΑ και στα οικονομικά τους. Τα θυμήθηκε τώρα. Όμως μου έκανε και μεγάλη εντύπωση ότι κανείς αυτοδιοικητικός, κανείς δήμαρχος που στηρίχτηκε από την κυβερνώσα παράταξη, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκε να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της πράξης αυτής νομοθετικού περιεχομένου. Να βγει δημόσια και να διατυπώσει την άποψή του. Κανείς. Και δυστυχώς, αντί με ψυχραιμία να αναλύσουμε το πρόβλημα και να πούμε ότι ναι, υπάρχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άσχετα εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αν υπάρχει ανάγκη ή όχι, άσχετα εάν πιστεύουμε ή όχι ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται είναι διαπραγματεύσεις ουσίας ή είναι διαπραγματεύσεις να κερδιθεί χρόνος για να πάμε σε ουσιαστική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και σε εκλογές, άσχετα από αυτό, αυτό δεν το κρίνει αυτό το σώμα, ούτε αυτό το σώμα είναι κατάλληλο, άσχετα από αυτό, έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε πολιτικά την αναγκαιότητα αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Δεν το επιχείρησε ειλικρινά κανείς. Δεν είχε κανείς την ψυχική δύναμη να πει ότι ναι, υπήρχε ανάγκη, κύριοι, και γι' αυτό το κάναμε. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα, ενώ το λέγαμε ότι ήταν αντισυνταγματικό, πραξικοπηματικό, τώρα αναγκαστήκαμε εμείς να το κάνουμε. Δεν είχε την τόλμη την πολιτική να το πει κανείς. Και αυτό βεβαίως δείχνει και το επίπεδο του πολιτικού δυναμικού, όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της χώρας σήμερα. Ίσως και γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, επιτρέψτε μου να διαβάσω το τελευταίο κείμενο που μας έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης, για ενημέρωσή σας. Σήμερα, λέει, Πέμπτη, που έχουμε το έκτακτο Δημοτικό μας Συμβούλιο, στις 6.30 το απόγευμα, η ΚΕΔΕ, αντιπροσωπεία της δηλαδή, θα πάει στην Επιτροπή για να συζητηθεί το θέμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και να ακουστούν οι απόψεις της ΚΕΔΕ. Αύριο Παρασκευή, 11.30 το πρωί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και οι δήμαρχοι από όλη τη χώρα θα συγκεντρωθούν στη Βουλή προκειμένου να επιδώσουν στο Προεδρείο της και στους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων ψήφισμα και αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις. Τέλος, την Παρασκευή οι υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας θα παραμείνουν συμβολικά κλειστές από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αύριο δηλαδή, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από τα δημοτικά καταστήματα ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της αυτοδιοίκησης. Στο προηγούμενο ψήφισμα που είχε βγάλει εν θερμό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αφού αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι αλλάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς καμία ψυχραιμία κατηγορούσαν τους πάντες και τα πάντα, μας προέτρεψε να περιμένουμε μέχρι τις 7 Μαΐου, λέει, να πάμε στο συνέδριο της Χαλκιδικής και ό,τι αποφασίσουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε σε σχέση με την ουσία του θέματος που έχει να κάνει με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την παρακράτηση των ταμιακών διαθεσίμων. Θα τελειώσω σε 2 λεπτά για να ακούσω και τις απόψεις σας με την τελική μας πρόταση. Την πρόταση δηλαδή της παράταξής μας όλων των μελών και των 25 δημοτικών μας συμβούλων, αφού τη συζητήσαμε και εκτεταμένα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα. Καταρχήν, δεν αμφισβητούμε ούτε την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, ούτε το ότι ανατρέπει τον προγραμματισμό, ούτε ότι θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, του προσωπικού και ότι δημιουργεί και σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην υλοποίησή της. Αυτά είναι έτσι. Όπως επίσης, θα συμμετέχουμε και εμείς την Παρασκευή, όπως προτείνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
και θα μείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου μας από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να συνενέσουμε, και να μην δώσουμε τα ταμιακά μας αποθέματα στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος, περιμένοντας να αποφασίσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στις 7 του μήνα. Εμείς από αύριο το πρωί καταθέτουμε και την πρότασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητώ να ψηφιστεί και να στηριχτεί. Θα δώσουμε εντολή στις υπηρεσίες αμέσως όλα τα ταμιακά διαθέσιμα που έχει ο Δήμος Ηλιούπολης να τα μεταφέρει πάρα αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη, γιατί πρέπει να στηριχτεί σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάμε και από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούμε. Μακάρι, εύχομαι από ψυχής εύχομαι να κλείσει το ζήτημα στις διαπραγματεύσεις είτε στις 11 Μαΐου, μέσα στο Μάη είτε μέσα στον Ιούνιο. Φοβάμαι πως δεν θα κλείσει. Φοβάμαι πως οι δυνάμεις του κυβερνώντος κόμματος που δεν θέλουν το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίαρχες στο κυβερνούν κόμμα. Εύχομαι ολόψυχα να διαψευστώ. Εύχομαι ολόψυχα να κλείσει μια συμφωνία υπέρ της χώρας. Αλλά μέχρι τότε εμείς ως Δήμος και ως παράταξη, έστω και το 1 ευρώ των ταμιακών διαθέσιμων που έχουμε, θα το μεταφέρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ξέρετε βεβαίως πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε, ο βασικός σκορμός, είναι στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων εξαιρείται από την μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων, όμως να ξέρετε ότι εξαιρείται για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του Υπουργείου των Οικονομικών. Ένα κομμάτι είναι. Ναι, του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα μέρος. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος, το οποίο είναι σε τράπεζες, ότι από αυτό το μέρος ξεκαθαριστεί με την εγκύκλιο, και κλείνω με αυτό, ότι θα καλύψει τους μισθούς των εργαζομένων, θα καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, ό,τι από αυτά μείνουν θα μεταφερθούν, όπως είπα, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η ΚΕΔΕ μας ζήτησε να στείλουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμάς οι αποφάσεις μας θα είναι αυτές που σας διατύπωσα, ξεκάθαρες. Και νομίζω ότι εμείς και ίσως και κάποιοι άλλοι δήμοι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, θα δείξει, θα διαφοροποιηθούμε από την πλειοψηφία των δήμων, οι οποίοι ζητούν να κρατηθούν τα ταμιακά αποθέματα, τουλάχιστον μέχρι τις 7 Μαΐου, μέχρι να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να ξεκαθαριστεί η διαδικασία, ο τρόπος και η αναγκαιότητα, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, παρακράτησης ή μη των ταμιακών διαθεσίμων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θέλετε πριν τις τοποθετήσεις, αν θέλετε κάτι να διευκρινίσετε σε σχέση με τα τεχνικά κομμάτια και τα στοιχεία, γιατί έχω μπροστά μου όλο το υλικό που μας ήρθε αυτές τις μέρες. Αν δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, καμία ερώτηση, ας τοποθετηθούν οι επικεφαλείς και μετά τη δήμαρχη και συνάδελφοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Θα πρότεινα στο σημείο, στο σώμα, στο σημείο, σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Ναι, αν συμφωνείτε, εγώ θέλω να προτείνω μια άλλη διαδικασία. Λοιπόν, η πρόταση του Δημάρχου πραγματικά τολμηρή και σαφής. Λέει ότι από αύριο το πρωί, λέει, δίνει το πράσινο φως να μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου και ουσιαστικά να υπακούσουμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Επειδή αυτή η πρόταση προφανώς εγείρει κάποια ερωτήματα, απορίες και τα σχετικά, θα πρότεινα να ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών, ο κ. Δημητρόπουλος, μάλιστα, επειδή ζήτησε, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αποφασίστηκε πρώτα η ερώτηση. Κύριε, ο κύριος αναγνώστης έχει το λόγο. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι τα εκτιμόμενα ταμιακά αποθέματα του Δήμου μας, τα οποία προτίθεται, σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου, η Διοίκηση να καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ωραία. Ο κύριος Κουρής. Να πάμε με τη σειρά, ναι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους σε όσους εορτάζουν. Ερωτήσεις τρεις. Μία. Πόσα είναι τα αποθέματα, τα διαθέσιμα, στις τράπεζες και πόσα είναι στο παρακαταθήκον. Γιατί έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παρακαταθήκον θα τα πάρουν ό,τι και να κάνουμε. Δεύτερον, αν αρνηθούμε εμείς και πούμε δεν σας τα δίνουμε, τι επιπτώσεις έχει στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δημιουργεί νομικά προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή έτσι ντε και καλά θα τα πάρουνε. Ωραία. Ας την τρίτη, ας την τρίτη. Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Η κυρία Δουβή. Ποια είναι τα διαθέσιμα ποσά του Δήμου και είπατε ότι είναι στο παρακαταθηκόν και δανείων. Εγώ πώς διαβάζω τώρα εδώ πέρα, λέει ότι αν τα έχει στο παρακαταθηκόν, ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι είναι κάποια εξαίρεση, μήπως πρέπει να περιμένουμε να δούμε κάποια διευκρινιστική πόλ ειδική που θα είναι για τον νόμο τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αύριο το πρωί, επειδή άκουσα, λέω τώρα, ρωτάω. Επειδή λέει ο νόμος ότι όσοι τα έχουν στο παρακαταθηκόν δεν είναι απαραίτητο. Αν υπαγόμαστε, ερώτηση κάνω, προβληματισμό θέτω. Ωραία, κυρία Δουβή. Δήμαρχε, μπορείς να παραπέρεις λεφτά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αύριο το πρωί? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ο κύριος Ασβεστάς. Ναι, σε συνέχεια της ερώτησης. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Τσατσούλη. Ναι, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι επιπτώσεις υπάρχουν στη λειτουργία του Δήμου σχετικά με αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, τα λεφτά θα πάνε εκεί που θα πάνε. Ο Δήμος θα μπορεί να λειτουργήσει? Υπάρχουν επιπτώσεις? Τι γίνεται? Κύριε Σευσταθείο. Ναι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν και εγώ να καλησπερίσω απόψε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ήθελα να μου πείτε το εξής. Αυτό είναι για 15 μέρες, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως. Θα πληρώσουμε ό,τι πληρωμές θα κάνουμε. Μετά, δηλαδή ο προγραμματισμός. Ναι, λέω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι πληρωμές κάνουμε σήμερα, μετά δεν έχουμε τη δυνατότητα να εισπράξουμε άλλα χρήματα? Και κάθε πότε μπορούμε να τα εισπράττουμε? Και ποιες δαπάνες έχουν προτεραιότητα να εισπράξουμε μετά από ένα μήνα, μετά από 20 μέρες? Ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρωθήκαν οι ερωτήσεις. Θα απαντήσουν. Κύριε Δημητρόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχουν έρθει αναλυτικά, δεν έχει έρθει αναλυτική εγκύκλιος που να λέει ποιες δαπάνες εξαιρούνται, ποιες δαπάνες πρέπει να πληρωθούν και τι. Στεκόμαστε όμως στο τι έχει ανακοινώσει ο κύριος Μάρδας στην ΓΕΔΕ προχθές. Σύμφωνα με τον κύριο Μάρδα, θα πρέπει κάθε μέρα η Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου για τους επόμενους 2 μήνες να συντάσει μία λίστα με τα έσοδα που έχει καθημερινά και με τις υποχρεώσεις της για τις επόμενες 15 μέρες. Και ό,τι πλεώνασμα έχει, εφόσον έχει πλεώνασμα, κάθε μέρα αυτό, αντί να κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα που τα βάζαμε εμείς, να κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό είναι και απάντηση στο τι σημαίνει, στο τι επιπτώσεις έχει στην καθημερινότητα του Δήμου. Το βασικό είναι η γραφειοκρατία που θα έχουμε καθημερινά για να μαζεύουμε τι τιμολόγια πρέπει να πληρώσουμε, το οποίο πρέπει να το στέλνουμε στο Υπουργείο, γίνεται μια κεντρικοποίηση της λειτουργίας της ταμιακής. Δεν το έχουμε γραπτά. Είναι σύμφωνα με το τι έχει πει ο κύριος Μάρδας. Επίσης, όταν θες να πας να κάνεις ανάληψη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σου λέει ότι μπορείς να πάρεις λεφτά όπως έπαιρνες, όμως θα μπορείς την ίδια μέρα να σηκώνεις μέχρι το 10% του ποσού που θα έχεις καταθέσει. Δηλαδή, αν εμείς πάμε και καταθέσουμε που έχουν 1 εκατομμύριο, θα μπορούμε να σηκώνουμε μέχρι το 10%. Εάν θέλουμε πάνω από το 10%, θα πρέπει να περιμένουμε 2 με 3 ημέρες για να πάρουμε τα χρήματα.
Αυτό πάλι μας δημιουργεί μια καθυστέρηση στη ροή των χρημάτων που δεν το είχαμε μέχρι τώρα από τις τράπεζες από τη στιγμή που είχαμε τα χρήματα στο ταμείο. Εντάξει, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι τόσο πολύ δέσμευση όσο έλεγχος της κίνησης των λογαριασμών μας αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά, αυτό είναι για τις άμεσες επιπτώσεις τις καθημερινές από προχθές. Τώρα για το τι ανασφάλεια έχει δημιουργηθεί στους εργαζομένους κτλ. Αυτά είναι τα γνωρίζετε κι εσείς το τι σημαίνει όλο αυτό, όλη αυτή η θύελλα που σηκώθηκε. Όσον αφορά τώρα αναλυτικά τα νούμερα, μέχρι χθες το μεσημέρι, τα ταμιακά μας διαθέσιμα ήταν 1.943.000. Αυτό το ποσό αναλύεται ως εξής. Από αυτά, το 1.239.000 είναι στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτά τα χρήματα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουμε στην Τράπεζα της Ελλάδας για τους λόγους που είπε ο Δήμαρχος. Από ό,τι μας ενημερώσανε σε επικοινωνία που είχαμε με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, δεν έχουν κάποια ενημέρωση κι αυτοί για κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται συναλλαγές με το Ταμείο Παρακαταθήκων. Οπότε, αν δεν βγει κάτι άλλο μέχρι την εγκύκλιο, εμείς λειτουργούμε για αυτό το ποσό όπως λειτουργούσαμε και πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τα υπόλοιπα χρήματα είναι σε ένα μισθοδοτικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, είναι γύρω στις 300.000 για τη μισθοδοσία που θα μπει στις 27 Απριλίου. Και τα υπόλοιπα είναι στην Alpha Bank, Citibank, πολύ μικρά ποσά, 5 και 10.000 ευρώ. Ο προγραμματισμός μας είναι ως εξής. Από το 1.250 που έχουμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, περισσεύουν μέχρι τα 1.950 700.000. Από τις 700.000, οι 300 είναι μισθοδοσία. Αφαιρώντας τις σημερινές υποχρεώσεις που έχουμε προς προμηθευτές, προς νομικά πρόσωπα του Δήμου κτλ., εκτιμούμε ότι θα περισσέψουν γύρω στις 150 με 200.000 ευρώ, τα οποία θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας για το σκοπό που επιθυμεί η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό σας είπα ότι όπως μας ενημερώσαν, θα είναι δυναμική διαδικασία, γιατί αύριο μπορεί να έρθουν χρήματα από τη ΔΕΗ, μεθαύριο να έρθουν οι ΚΑΠ κτλ. Και αυτό το ποσό να αυξομειώνεται καθημερινά. Αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρόπουλε. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, για το αν μπορούμε ή όχι να πάρουμε από το Ταμείο Παρακαταθήκων χρήματα, επιχειρήσαμε και χθες και σήμερα να το κάνουμε, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όμως, επαναλαμβάνω ότι και αυτά που είπε ο συνάδελφος και αυτά που λέω εγώ τώρα είναι αυτά τα οποία εμείς έχουμε πάρει ως πληροφορία. Έτσι. Για να είμαστε καθαροί, δεν έχουμε δηλαδή μια εγκύκλιο που να λέει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου υλοποιείται με αυτή ακριβώς τη διαδικασία και έχει αυτές τις δεσμεύσεις. Τέλος, να απαντήσω στον κύριο Κουρή που είπε για την άρνηση, νομίζω, υλοποίησης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Είναι ξεκάθαρο. Ποινική διαδικασία, παράβαση καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος. Έτσι. Αυτό είναι το κομμάτι το ποινικό, το νομικό. Υπάρχει όμως και το κομμάτι το πολιτικό. Όταν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας καλεί τους 325 δημάρχους να μην το κάνουν αυτό, όπως και οι περιφερειάρχες, έτσι, υπάρχει η πολιτική κάλυψη και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πολιτική επιλογή που μπορεί να κάνει ο καθένας. Εμείς, σε εμάς, η κίνησή μας αυτή δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένο φόβο σε ποινικές διώξεις, έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη πολιτική μας επιλογή να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη φάση. Και από εκεί και πέρα θα κρυθούμε όλοι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε σε επικεφαλής των παρατάξεων. Απουσιάζει ο κύριος Κοκοτίνης, το λόγο έχει ο κύριος Ασβεστάς. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η θέση του Δημάρχου είναι, κατά την άποψή μας, είναι σωστή. Υπάρχουν ορισμένα θέματα όμως τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Και ποια είναι αυτά τα θέματα, να διευκρινιστούν θα έλεγα καλύτερα. Ποια είναι αυτά τα θέματα. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Με προεδρικά διατάγματα τέτοιου είδους στο παρελθόν απαλλάχτηκαν τραπεζίτες από ευθύνες. Με ίδια διατάγματα
βγαίνανε φωτογραφικές διατάξεις που απάλασαν φοροφυγάδες κτλ. Με προεδρικά διατάγματα ξεπουλούσαν τη δημόσια περιουσία. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία βγαίνανε μέσα σε μία νύχτα, απαλλάχτηκαν κομπιναδόροι. Και ερχόμαστε σήμερα στη σημερινή συγκυρία που βρίσκεται η χώρα να εξομοιώσουμε ένα τέτοιο διάταγμα με τα προηγούμενα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία λανθασμένη άποψη. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ένας διάλογος, να είχαν ενημερωθεί οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και να είχαμε αυτό που γίνεται δηλαδή σήμερα και αυτό που θα γίνει αύριο, θα μπορούσε, θεωρώ εγώ ας πούμε, θα μπορούσε να έχει γίνει σε πρωτύτερο χρόνο. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία? Διότι υπήρχε η πίεση λόγω της διαπραγμάτευσης να υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες. Λοιπόν, άρα πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να δούμε πότε και για ποιους λόγους παίρνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ανεξάρτητα από λάθη και υποχωρήσεις, σήμερα δίνεται μία μάχη προς όφελος των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Γιατί σήμερα δεν έχουμε περάσει σε μία υπογραφή να έχει κλείσει το ζήτημα, να έχουμε πάρει τα όποια χρήματα, να έχουμε υπογράψει και να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτά που ζητάνε οι δανειστές μας? Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έρχονται σε αντίθεση με όλα αυτά που ο λαός απέρριψε στις προηγούμενες εκλογές. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, θεωρώ ότι η άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι σε μια σωστή κατεύθυνση και προσωπικά εμείς σαν Δημοτική Κίνηση θα τη στηρίξουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σβεστά. Κύριος Αναγνώστου. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ευνηδίασε, θα έλεγα, το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιούργησε όλη αυτή την αναταραχή την οποία περιέγραψε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Πράγματι, η χώρα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και στην προσπάθεια την οποία κάνει η σημερινή κυβέρνηση να μπορέσει να εξασφαλίσει ταμιακά αποθέματα για να είναι δυνατή η καταβολή μισθών και συντάξεων για τη λειτουργία του κράτους, εντάσσεται και όλη αυτή η διαδικασία. Και εγώ δεν θα μπω στη λογική να κρίνω εάν είναι σωστή η πολιτική την οποία ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Είναι άλλη τάξη ζήτημα αυτό και δεν είναι της παρούσης. Εκείνο το οποίο όμως έχει δημιουργήσει το πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η αβεβαιότητα του αύριο. Η αβεβαιότητα του αν κάτι δεν πάει καλά στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δημοτική Αρχή εξελέγει από το λαό της Ηλιούπολης με την εντολή να διοικήσει διαχειριζόμενη τα χρήματα, γιατί τα χρήματα αυτά τα οποία ο Δήμος Ηλιούπολης, ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηλιούπολης είναι χρήματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι χρήματα άμεσα καταβληθέντα από τους δημότες Ηλιούπολης και ένα κομμάτι είναι χρήματα όλων των Ελλήνων. Η εντολή λοιπόν την οποία πήρε η σημερινή διοίκηση είναι η χρηστή διοίκηση αυτών των χρημάτων και βεβαίως να εξασφαλίσει το σκοπό για τον οποίο τα χρήματα αυτά έχουν καταβληθεί να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια του προϋπολογισμού, μάλλον των χρημάτων αυτών τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος, τα οποία είναι τα χρήματα από τους ΚΑΠ και τα ίδια έσοδα τα οποία είναι τα ανταποδοτικά.
Και τα ανταποδοτικά γνωρίζουμε όλοι, οι συνάδελφοι εδώ μέσα, ότι είναι ένα ειδικό κομμάτι του προϋπολογισμού που πρέπει να πάει για ένα ειδικό σκοπό. Εάν αυτά τα χρήματα κατατιθέμενα στις τράπεζες δεν μπορέσουν να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν υπάρξει δυνατότητα να πάνε για το σκοπό για τον οποίο έχουν εισπραχθεί, από εκεί και πέρα διαπράττουμε όλοι μαζί παρά βάση καθήκοντος. Αποφασίζοντας την κατάθεσή τους στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Όλη η διαδικασία της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, τα ακούσαμε και από τον Δήμαρχο προηγουμένως, έχει αφήσει πολλά κενά και χρειάζονται διευκρινήσεις. Βεβαίως, διευκρινήσεις από τα πάνελ των τηλεοράσεων δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο καθήλυν υπουργών, και η ενημέρωση αυτή θα γίνει στα καθήλυνα αρμόδια όργανα που είναι τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ ή για την Αττική μιλάω. Εγώ δεν θα έχω λόγους να διαφωνήσω με την άποψη του Δημάρχου. Εκείνο όμως το οποίο προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η αντιπαράθεση η οποία και η παντιέρα της Επανάστασης που σήκωσε ο Δήμαρχος απέναντι στα συλλογικά μας όργανα. Το αν υπάρχουν καλοί ή κακοί δήμαρχοι, θα υπάρχουν και καλοί και κακοί δήμαρχοι. Όπως θα υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες, καλοί και κακοί πολιτικοί σε όλους τους χώρους. Όμως, τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, την κάλυψη των θεσμικών οργάνων που και εμείς ζητάμε πολλές φορές σαν Δήμος Ηλιούπολης για τα γενικότερα προβλήματα αντιμετωπίζουμε, νομίζω είναι εκ των ουκάνευ. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν ήταν περιττή η αναφορά, και δεν ξέρω γιατί έγινε, του αν κάποιοι δήμαρχοι κάναν τις ρυθμίσεις τους ή αφήνοντας υπονοούμενα ότι κάποιοι δήμαρχοι βγήκαν στα κάγκελα γιατί ευνοήθηκαν. Εάν μπούμε σε αυτή τη λογική, θα διασπάσουμε την ενότητα των συλλογικών μας οργάνων, που για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σοβαρή. Θα μπορούσα να κατανοήσω τις θέσεις και την άποψη του Δημάρχου σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Όχι όμως στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πλήττει κέραια το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Και η απόφαση για την άρνηση καταβολής των χρημάτων, μέχρι τουλάχιστον να έχουμε τις διευκρινήσεις μετά από επαφές της ΚΕΔΕ με τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό που έχουν ζητήσει συνάντηση, θεωρώ ότι βιαζόμαστε και προτρέχουμε. Και σε τελική ανάλυση η άμεση διάθεση, η άμεση κατάθεση των διαθεσίμων του Δήμου Ηλιούπολης δεν είναι εκείνη η οποία θα σώσει την κατάσταση. Και για το επόμενο 15ήμερο, τουλάχιστον από τις διαβεβαιώσεις οι οποίες υπάρχουν από την κεντρική εξουσία, δεν τίθεται θέμα ρευστότητος του Υπουργείου Οικονομικών για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του κράτους. Θα έλεγα λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε 10-15 μέρες ακόμα να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα του με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το θέμα, και βεβαίως να μην παρεκκλίνουμε και από τις απόψεις των συλλογικών μας οργάνων που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές θα επικαλούμαστε για να λύσουμε δικά μας προβλήματα του Δήμου Ηλιούπολης. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αναγνώστου. Η κυρία Τσατσούλη έχει το λόγο και με την ευκαιρία, γιατί ήταν παράληψή μου, μια που έχουμε εορτάζοντες και εορτάζουσες συναδέλφους. Κρατάνε 40 μέρες γιορτές. Κρατάνε 40 μέρες. Χρόνια πολλά, Τασία. Χρόνια πολλά στον κύριο, στον κύριο Ευσταθίου. Πέρασαν οι μέρες. Στον Τάσο τον Παναγιώταρη, χρόνια πολλά. Και βέβαια στους Γιώργηδες, στον αντιδήμαρχό μας τον κύριο Χατζηδάκη, στον Γιώργο τον Αγαδάκο που δεν είναι εδώ, τον λέω, το Γιώργο τον Αντίπα, που κάτι περιμένουμε από τον Γιώργο, ήρθε μου το ψιθύρισε στο αυτή. Λοιπόν, και και τον κύριο Σόφη, βέβαια, ναι, ναι. Καλά θυμόμουν ότι ήταν τέσσερις οι Γιώργηδες, έναντι τριών. Μια Γεωργία έχουμε. Και μια Γεωργία έχουμε. Δεν έχουμε, Γεωργία δεν έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία, και ευτυχισμένη και υγιής. Κυρία Τσατσούλη. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Για να μπούμε στην ουσία της συζήτησης. Σήμερα κουβεντιάζουμε, λοιπόν, για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έφερε η κυβέρνηση. Και φυσικά, επιτρέψτε μου, δεν αφορά μόνο τα διαθέσιμα και τα αποθεματικά των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά όλων των οργανισμών, των ταμείων. Άρα, ένα συνολικό πλαίσιο που πρέπει να κουβεντιάσουμε και μας αφορά, είτε σαν εργαζόμενους, είτε σαν συνταξιούχοι, είτε δεν ξέρω τι ο καθένας είμαστε, ή γιατί πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, ή γιατί θα ανοίξει το σχολείο και δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξει, και ούτω καθεξής. Άρα, ναι, σωστά. Άρα λοιπόν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αφορά μόνο την τοπική διοίκηση, είναι ένα συνολικό ζήτημα και φυσικά είμαστε και εμείς αυτοί που θα πούμε ότι αυτό δεν είναι μία τυχαία πράξη. Δεν ήρθε, επιτρέψτε μου, μόνο για να υπηρετήσει το ζήτημα του εσωτερικού δανεισμού, όπως υπόθηκε, για να βοηθήσουμε, όπως υπόθηκε και σε αυτή την αίθουσα, την κατάσταση της χώρας ή για να βοηθήσουμε, τέλος πάντων, όπως έλεγε η Πατουλίδου, για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Τώρα ξαναεμφανίζονται σήμερα διάφοροι ψάλτες δεξιά και αριστερά με το ίδιο σλόγγαν. Λες και σε τούτη την Ελλάδα δεν είμαστε δύο κόσμοι, αλλά είμαστε νέος κόσμος, που έχουμε τα ίδια συμφέροντα και είμαστε στην ίδια βάρκα, όπως είπε ο Βαρουφάκης. Στην ίδια βάρκα, λέει, που δεν υπάρχει αντίθεση κεφαλαίου εργασία, τώρα πρέπει να υπερατήσουμε το κεφάλαιο. Γιατί σε τελική ανάλυση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η συγκεκριμένη, ακολουθεί μία προηγούμενη. Μέσα στους δύο μήνες έχουμε άλλη μία ακόμη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο εκείνης της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου ήταν ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Ασβεστάς. Απάλασε τα μεγάλα λαμόγια. Ακριβώς αυτό και μάλιστα ως συνέχεια και των 100 δόσεων που είχαν κι άλλη απαλλαγή, τα μεγάλα λαμόγια. Άρα λοιπόν καλές οι κουβέντες της διαπραγμάτευσης ότι τάχα γίνεται για το λαό, αλλά υπάρχουν μέτρα για να τη μετρήσουμε. Μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με τη ζωή της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, και το τι ο καθένα μας πληρώνει. Σήμερα, παράδειγμα, μου ήρθε από την εφορία η υπόμνηση ότι πρέπει να μπω στις δόσεις. Τι να πληρώσω? Τα προηγούμενα που μου φέραν τα μνημόνια, που σήμερα όμως απαιτείται από πατριωτικό καθήκον να τα πληρώσω. Και σήμερα αυτό λέγεται και αριστερή άποψη. Και λέγεται και αριστερή άποψη. Τους προηγούμενους τους ξέραμε, δηλαδή οι προηγούμενοι φέραν πράξη νομοθετικού περιεχομένου σαν το ψωμί με το τυρί. Και σε δύο μήνες η καινούργη, η αριστερά, στους δύο μήνες έφερε δύο. Άμα κρατήσει 4 χρόνια, θα δούμε πώς θα μετρήσουμε ακόμη. Γιατί σε τούτο τον τόπο ζούμε και πρέπει να μιλάμε τελικά καθαρά. Σε ποια μεριά θα σταθούμε? Διαπραγματεύεται λοιπόν η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη. Για ποιον? Για το πώς θα αντλήσει και θα μαζέψει κεφάλαια,
να τα δώσει να πάρει μπροστά η καπιταλιστική μηχανή. Σε αυτή την καπιταλιστική μηχανή οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν τίποτα. Διαπραγματεύεται για το ασφαλιστικό για να πάει πού. Να μην αυξηθούν τα όρια που έχουν φτάσει τα 62. Αυτό είναι ό, γέγονε, γέγονε. Για να μην κατέβει κι άλλο η σύνταξη, άρα αφού εκατέβει και εδώ μπορούμε να υπομένουμε για το σκαλό της πατρίδας. Για να μην ζαλίζω γιατί... Όχι βέβαια γιατί δεν είναι θέμα δικό μας να κουβεντιάζουμε αυτά τα ζητήματα. Με συγχωρείτε, δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Εκτός αν έχετε τάξη για τον εαυτό, μάλλον για το λαό, μόνο να ψηφίζει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είναι υπόθεση του λαού όλα αυτά που του συμβαίνουν και μόνο αν τα πάρει αυτή ακριβώς την υπόθεση στα χέρια του, μπορεί πραγματικά να ανοίξει και ένα ορίζοντα για τον ίδιο τα παιδιά του, την τάξη μας. Να έρθω όμως στο συγκεκριμένο. Γιατί άραγε η κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει αναδρομική ισχύ από τις 17 Μάρτη, αφού δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει ένας κίνδυνος, μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, μάλιστα θα έχουν, λέει η κυβέρνηση, και υψηλό επιτόκιο. Γιατί άραγε, γιατί θα γίνουν ρέπος. Και αν γίνει ένα μπραφ, το ρέπος θα γίνει σαν το PSI, θα το χάσουμε. Και επειδή από τις 17 του μήνα διάφοροι πρόθυμοι έχουν προχωρήσει και έχουν δώσει τα ποσά, πάει να τους καλύψει. Δεύτερο ζήτημα, γιατί μες στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν περιλαμβάνει τις ΔΕΚΟ, ας τις πω έτσι, και εκεί έχει το 51% το κράτος, αλλά τις βγάζει απ' έξω, είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο, γιατί αφού να κερδίσουν, γιατί τις αφήνει απ' έξω. Γιατί εκεί πρέπει να διασφαλίσει το μέτοχο. Πολύ απλά. Ενώ εδώ που τα λεφτά είναι του λαού, στα ταμεία, στους δήμους, ο μέτοχος έχει μάθει να πληρώνει. Θα του σηκώσει άλλη μία φορά, άμα το χάσει. Και λοιπόν, τρίτο ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι οι δήμοι θα δυσκολευτούν και σε πρακτικά ζητήματα. Είναι πιο ζωντανός οργανισμός από ότι είναι οι περιφέρειες. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Καθημερινά ζητήματα που πρέπει να δράσεις καθημερινά. Θα ρέπος να σπάνε αυτομάτως, λέω ένα παράδειγμα, όταν τα ζητήσεις. Αν γίνει ένα ατύχημα κάτι και θες να παρέμβεις. Και επειδή δεν πληρώνεις πολύ καιρό, γι' αυτό καμιά φορά είσαι και διαθέσιμα και αποθεματικά, αργείς να πληρώσεις τους προμηθευτές. Αν το πάρουν χαμπάρι οι προμηθευτές ότι δεν θα τα πάρουν και ποτέ, μπορεί να μην έρθουν να τα κάνουν κιόλας αυτά. Να μην περιμένουν πια. Άρα λοιπόν να προκύψουν κι άλλα ζητήματα. Να τη δούμε την καθημερινότητα. Και φυσικά εδώ πρόκειται για παιδικούς σταθμούς, για σχολεία, για μια σειρά τέτοια πράγματα. Ή θα πούμε εδώ πέρα για την πατρίδα. Τελικά ο λαός τι πρέπει να διαλέγει. Ή το μισθό του θα χάνει ή το σχολείο του παιδιού του. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει όμως κάτι να χάνει. Ένας που δεν θα χάσει είναι το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο. Κατά τη διαπραγμάτευση της δεξιάς και της αριστερής κυβέρνησης στα πλαίσια της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα έγινε το σπίτι μας και πρέπει να το ασφαλίσουμε. Ποπό, τι πάθαμε. Για να καταλήξω στα συγκεκριμένα. Εμείς θα διαφωνήσουμε, βέβαια δεν μας αφορά, τουλάχιστον εκεί που μας αφορά σαν ΚΚΕ, έχουμε πάρει θέση ότι δεν θα δώσουμε πεντάρα από αυτά τα λεφτά στη διαδικασία της κυβέρνησης. Και δεν θα δώσουμε πεντάρα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση και ο εσωτερικός δανεισμός αφορά το τσάκισμα των λαϊκών δικαιωμάτων και τη ζωή του. Καθαρά πράγματα και παστρικά. Μπορεί να τα πάρει, φυσικά μπορεί να τα πάρει. Να πάρει όμως και το ποτήρι να το πιει μέχρι το τέλος η κυβέρνηση και να πάρει τις ευθύνες της. Το δρόμο που επέλεξε να προχωρήσει. Και όποιος θέλει να ακολουθήσει από πίσω. Δεύτερο, καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε. Εξέπλυσα. Δεν με εξέπληξε, ίσα-ίσα. Θα έλεγα ότι είναι συνεπέστατα. Όχι σχόλια. Όχι σχόλια.
καταδικάζουμε, γιατί σε τελική ανάλυση πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχουν γίνει για τόσα και τώρα τη χρησιμοποιούν οι αριστεροί. Η αριστερά, πρώτη φορά αριστερά, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όχι τελικά, αλλά δείχνει δηλαδή και τα όρια αυτού της αστικής δημοκρατίας, του συντάγματός σας που το ανεβάζετε, το κατεβάζετε, το υμνείτε. Να τα περιθώρια. Να τα. Και τρίτο, οι ευθύνες των δημοτικών αρχών, των πλειοψηφιών που έχουν διαμορφωθεί στον χώρο της τοπικής διοίκησης, είναι καθαρές και δεν ξεκινάνε τώρα με τις ΙΑΧΕΣ. Κύριε Δήμαρχε, ο Πατούλης δεν πέρασε μια μέρα και τ' άλλαξε. Τώρα λέει είναι πατριωτικό καθήκον να στηρίξουν. Μη στεναχωριέστε, μη τσακώνεστε, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς, η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις διαδοχικά βρήκαν απαντοχή στους εκλεγμένους. Και όταν κουρευόντουσαν οι χρηματοδοτήσεις, η κεντρική χρηματοδότηση στους Δήμους, κουβέντα δεν ακούστηκε, απέναντία βγαίνανε στα κάγκελα και λέγανε «συνεισφέραμε στη μεγάλη προσπάθεια για το πλεώνασμα της χώρας». Συνεισέφερε ο λαός και λέγανε ότι συνεισέφεραν αυτοί. Του ταρπάζανε δηλαδή με το «έτσι θέλω», το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν η τακτική της τοπικής διοίκησης. Ούτε έχουμε αυταπάτες γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που λέγεται τοπική διοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση, όπως μας λέτε. Το έχει αποδείξει ο Καλλικράτης, το αποδεικνύουν κάθε μέρα γεγονότα. Ούτε μπορεί να υπάρξει το κάτω-κάτω στα πλαίσια αυτού του κράτους, του οποιοδήποτε κράτους, ξεχωριστό τοπικό, που έχει τάχα τη δυνατότητα της αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι θα τα παίρνει πάντα από τους αδύναμους. Άρα ούτε αυτά μας ξαφνιάζουν και αν έχει να ανοίξει δρόμο σήμερα ο λαός μας είναι με την οργάνωσή του, που φυσικά θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι αυταπάτες έχουν μεγαλώσει και δυστυχώς υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος να βάλουν το λαό οργανωμένο να παλεύει κάτω από ξένες σημαίες και να νομίζει ότι παλεύει για τον εαυτό του. Και πατώντας σε πολλές βάρκες, να πέσει σε φουρτουνιασμένα νερά και να πνίγεται και θα είναι πάντα ο ίδιος ο χαμένος και ποτέ ο κερδισμένος σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια καταδικάζουμε και τη θέση της Δημοτικής Αρχής και επιμένουμε στη λογική ότι δεν πρέπει να αποδοθούν τα λεφτά γιατί δεν είναι στο κάτω-κάτω δικά σας, είναι του λαού. Ευχαριστώ κυρία Τσατσούλη. Ο κύριος Ευσταθίου. Μάλιστα. Εγώ θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από το τέλος, από τις τελευταίες λέξεις του ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που λέει αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. Πρωτοφανής και ευνηδιαστική παράλληλα αυτή η απόφαση, αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όμως παράλληλα αυτές οι δύο λέξεις, πρωτοφανής και ευνηδιαστική, δείχνουν το κατεπήγον του θέματος. Δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, την κρισιμότητα της κατάστασης, δείχνουν και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Και όπου έχει τύχει αυτή την κατάσταση να τη διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία κυβερνά όπως κυβερνά, και θα έρθει η ώρα της και θα κριθεί. Όμως δείχνει ότι αυτή τη στιγμή, κάνοντας αυτή τη διαπραγμάτευση, έχει μια θηλιά στο λαιμό της. Μια θηλιά που τον έχει όλη η χώρα. Ξέρετε, όλες οι οικογένειες κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Έχουν τύχει ο αδερφός μας, ο πατέρας μας, ο ξαδερφός μας, να μην μπορεί να εισπράξει από πουθενά χρήματα. Οι τράπεζες να μην δίνουν χρήματα και φτάνει στο αμήν πνιγμένος κάποιος κοντινός μας συγγενής. Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει η οικογένεια και κάνει ένα εσωτερικό δάνειο. Για να σωθεί η οικογένεια, να μην πνιγεί η χώρα, να μην πνιγεί η οικογένεια. Πιστεύω εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, ατομικά, ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, η χώρα πρέπει να στηριχθεί, έτσι ώστε, έστω λίγο αλαφρωμένη, να μπορέσει να διαπραγματευτεί
από λίγο καλύτερη θέση. Η θέση της χώρας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι αιτιολογείται και ο φνηδιασμός, έτσι αιτιολογείται και αυτή η πρωτοφανής ενέργεια αυτή, όπου πριν κατηγορούσαμε ότι δεν ήθελαν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Για μένα όλα αυτά τα πράγματα είναι δευτερεύοντα. Αυτή τη στιγμή ξύνεται ο πάτος του βαρελιού, της οικονομίας της χώρας, να μαζευτούν κάποια χρήματα για να μπορέσει να αντέξει όσο πιο πολύ μπορεί, να μπορέσει να διαπραγματευτεί από λίγο καλύτερη θέση η χώρα και όπως στο τέλος, κατά την προσωπική μου πάλι άποψη, εκεί θα πρέπει ο λαός να αποφασίσει πού θέλει να πάει η χώρα, ξέροντας όλα τα δεδομένα, ξέροντας σε ποια φάση βρίσκεται η χώρα. Παράλληλα βεβαίως έχει βάλει κάποια θέματα η ΚΕΔΕ και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, που εγώ από αυτά στερνίζομαι βασικά το εξής, ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση οπωσδήποτε με τον Πρωθυπουργό, να δοθούν κάποιες πληροφορίες επιπλέον, όπου μέσα από εκεί θα πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες βασικές λειτουργίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα περάσουμε δύσκολες στιγμές, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί να γίνει αυτή η συνάντηση. Εδώ και ο Δήμος ο δικό μας πρέπει να εξασφαλίσει κάποια πράγματα όσον αφορά τις πληρωμές των υπαλλήλων, την καθαριότητα, να λειτουργήσουν σε ένα καλό ικανοποιητικό βαθμό. Θα τελειώσω πάλι με αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Πατούλης, που το είπε σήμερα. Για μία ακόμη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει το καθήκον της και θα στηρίξει τη χώρα και την πατρίδα. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς συμφωνούμε και νομίζω, επειδή θα περάσουμε δύσκολες στιγμές όλοι, πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη και να είναι αλληλέγγυοι όλοι μεταξύ μας και να βοηθήσουμε τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, γιατί μάλλον δεν έγινε κατανοητό, για να το διευκρινίσουμε, στηρίζεται δηλαδή την πρόταση του Δημάρχου. Εντάξει, οι λεπτομέρειες είναι... Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Ευσταθίου. Ο κύριος Πανταζόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και στα μέλη των οικογενειών που γιορτάζουν. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ, Πρόεδρε, με βάση την πρόσκληση που μας έκανες. Κατά την άποψη δική μου, το θέμα που συζητάμε σήμερα, επειδή και ο καθένας, όπως ήθιστε σε αυτή την αίθουσα, έδωσε τη δικιά του ερμηνεία, για μας δεν είναι αν κινδυνεύουν τα αποθεματικά των Δήμων. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν τα αποθεματικά των Δήμων. Δύο τινά μπορούν να συμβούν, αγαπητοί συνάδελφοι. Ή η χώρα θα τα καταφέρει να φτάσει σε μια συμφωνία, οπότε τα αποθεματικά των Δήμων δεν κινδυνεύουν, είτε δεν θα φτάσει σε συμφωνία, οπότε τα αποθεματικά κινδυνεύουν. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, είναι το θέμα. Επίσης, πιστεύω, ειλικρινά σας το λέω, ότι οι πολίτες που μας έχουν στείλει εδώ, φαντάζομαι θα επιθυμούσαν να έχουμε για ένα τέτοιο θέμα μια γενική συμφωνία. Μια γενική εκτίμηση, μια αντίληψη γι' αυτό. Και όμως φάνηκε πόσο διαφορετικά τελικά ο καθένας προσεγγίζει τα πράγματα. Ένα θέμα για το οποίο είμαστε εντολείς εμείς εδώ, είμαστε εντολείς για αυτά τα χρήματα, πόσο διαφορετικά τα προσεγγίζουμε. Και έτσι, ενώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τελικά η μοίρα μας είναι ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ εδώ να δώσουμε για τα μεγάλα θέματα μια πλειοψηφική ενωτική πρόταση. Πάντα μειοψηφίες τελικά, δημοτικές μειοψηφίες, αφού εμείς δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούν και με βάση τον εκλογικό νόμο που υπάρχει θα κυβερνούν, αφού εμείς δεν μπορούμε να ομολογήσουν. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η ανάλυση που έκανε ο Δήμαρχος και για την ερμηνεία που έκανε και για την ανάλυση της ανακολουθίας της συμπεριφοράς της ΚΕΔΕ ανάλογα με τους καιρούς και την πρότασή του στο τέλος, θέλω να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Και εμείς απαράδεξα θα συνταχθούμε με την πρότασή του. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα είπε. Και για τη διγλωσία και για τη διφωνία που είχαμε ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας. Πρέπει όμως, όταν κάνεις κριτική για κάποιον, πρέπει πάντα να θυμάσαι και τα δικά σου. Και εγώ λέω λοιπόν να θυμηθούμε και λίγο τα δικά μας. Και εμείς είμαστε ανακόλουθοι.
Η ΚΕΔΕ είναι ανακόλουθη όπως συμπεριφέρθηκε και δεν θα προσθέσω ούτε μισή λέξη από αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Αλλά είμαστε κι εμείς ανακόλουθοι εδώ. Κι εμείς τα μεγάλα εδώ δεν τολμήσαμε. Όταν μας έβαλαν στο κεφάλι το διευθυντήριο, δεν κάναμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση μας πήγε να φτάσουμε σχεδόν μέχρι 60% μείωση των χρημάτων που παίρνουμε, δεν κάναμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Όταν άδειασαν οι υπηρεσίες του Δήμου που έχουν αδειάσει και φωνάζουν εδώ και καιρό, δεν κάναμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Όταν κλείσαμε για ένα βράδυ τα 30% των σχολικών μονάδων της πόλης, δεν κάναμε. Αυτές λοιπόν είναι ανακολουθίες οι δικές μας. Λέω λοιπόν ότι για να μην το κουράζω το θέμα, η άποψη δική μας είναι εμείς θα στηρίξουμε ακριβώς όπως την πρότεινε ο Δήμαρχος. Αυτή νομίζω ότι είναι η στάση. Σε αυτή την παρούσα στιγμή. Έτσι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πανταζόπουλε. Ο κύριος Σόφης. Να πω καταρχάς και εγώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει. Για να πούμε και κάτι έτσι ευχάριστο και χαρούμενο. Και ξέρετε κάτι. Αλήθεια, φέτος δεν υπήρχαν συσίτια. Γιατί το Πάσχα στις τηλεοράσεις όλες, μόνο τα ούλια βλέπαμε. Πέρυσι το Πάσχα, που κυβέρναγε τρεις κατάρα τη δεξιά, όλο βλέπαμε στην ουρά, στα συσίτια κλπ. Α, ναι, ναι. Λέω... Τα αρνιά ήταν στο Μαρούσι, κύριε Σόφη. Αυτό που λέμε ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις και πώς διαμορφώνεις, ας πούμε, τελικά την πραγματικότητα. Μία εικονική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, να σοβαρέψουμε λίγο τα πράγματα, γιατί εδώ δεν είναι αστείες ιστορίες. Καταρχάς, κοιτάξτε κάτι. Ένα πράγμα, αν είναι αντισυνταγματικό, είναι όποτε ισχύει. Δηλαδή, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου θεωρείται σαν ενέργεια αντισυνταγματική. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δηλαδή, σήμερα μας αρέσει και αύριο δεν μας αρέσει. Άρα λοιπόν, δεν είναι σήμερα για να σώσει τη χώρα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί μου θυμίζει, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει ένα καλό έργο, το Λούφα και Παραλλαγή. Εκείνο που λέει εκείνος ο συνταγματάρχης, κάναμε επανάσταση. Και δεν το ξέρουμε εμείς, του λέει ο άλλος, ας πούμε τελικά. Έτσι, για να έχουμε και να δούμε τι ακριβώς εννοούμε. Λέω λοιπόν ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μια βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια, δείχνει φόβο. Και όχι επειδή βέβαια θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο δεν αλλάζει και πολλά πράγματα, δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Αλλά αποκαλύπτονται πλευρές, ενώ κοιτάμε τα κουκούλωσαν όλα. Όποιος παρακολούθησε χθες τον Τραγέλαφο, το τι έγινε στη Βουλή, που πραγματικά λέω να τελειώσουμε και νωρίς να πάμε να δούμε τη συνέχεια σήμερα, γιατί είναι σαν το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή, συνεχίζεται. Έτσι, το κανάλι της Βουλής είναι το καλύτερο κανάλι αυτή τη στιγμή, που δείχνει πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί μέσα και τι ιστορίες παίζονται. Ας πάμε όμως στην ουσία του ζητήματος. Ερώτημα πρώτο. Πού πάνε τα χρήματα που ζητάει η κυβέρνηση? Εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι ένας τραγέλαφος. Θα έχετε ακούσει όλοι, φαντάζομαι, και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς το δίλημα να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς ή τους δανειστές, θα πληρώσουμε τους μισθούς και πληρώνουν τους δανειστές. Τούτο δηλαδή δεν είναι σχιζοφρενικό? Μην βιάσει, θα το ακούσεις. Ναι, μην βιάζει, μην βιάζει. Όχι διάλογος, όχι διάλογος. Θα σου πω. Ακούστε όμως κάτι, λέξεις, όπως είπε και ο φίλος μου Ασβεστάς και καλά το είπε. Δεν έχουν πληρωθεί οι συντάξεις. Και τι κάνει? Από όλα αυτά που χρωστάει το κράτος απέναντι στους εργαζόμενους, παίρνει ένα κομμάτι. Και μάλιστα ένα κομμάτι που φροντίσαν οι προηγούμενοι να το τσακίσουν. Δηλαδή να κάνουν? Να το μειώσουν 35% τους μισθούς των εργαζομένων. Να μειώσουν τις συντάξεις επίσης 35%, άρα λέει παίρνετε 65% από ό,τι παίρνατε πριν μια πενταετία και τώρα τι, δεν πληρώνεστε? Και τα υπόλοιπα, αυτά που χρωστάει τα μικροεπιδόματα, που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, που έχουν να κάνουν με τις, πώς τα λένε, με τα εφάπαξ, για παράδειγμα. Είχα και την δυσάρεστη, ας πούμε, εμπειρία, ήταν να πληρωθώ το Γενάρη το εφάπαξ. Ναι, και μας είπανε βέβαια, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αλλά ας το αφήσουμε. Δύο χρόνια έχουμε και εμείς, μην νομίζεις που περιμένουμε ένα χρόνο. Αλλά ήρθαν τα δύο χρόνια της σειράς μας και μας είπανε, και εν πάση περιπτώσει, εγώ μου κάνει κατάπληξη. Μου κάνει κατάπληξη που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν και λέει καλά κάναμε και υποφέραμε. Λοιπόν. Λένε ακόμα οι καλοθελητές, δεν κινδυνεύουν, λέει, τα ταμεία. Ακούστε κάτι. Τεράστιο ψέμα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
παίρνουν μισθό και σύνταξη μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν έχουν ταμεία. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης και ο Σιούφας το 92 φροντίσαν, για παράδειγμα, να κάνουν μια κράτηση για την κύρια σύνταξη 6,67%, αλλά χωρίς να φτιάξουν ταμείο να πηγαίνουν τα λεφτά αυτά. Πηγαίναν μόνο στο κρατικό προϋπολογισμό. Αν λοιπόν ο κρατικός προϋπολογισμός δεν πληρώνει, αυτόματα δεν θα πληρωθούν και οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί δεν χρειάζεται να τα πάρουν από τα ταμεία, μιας και δεν υπάρχουν ούτε και ταμεία στην περίπτωση του δημοσίου. Αλλά μήπως και το ΙΚΑ δεν χρηματοδοτείται από το κράτος? Αν λοιπόν πει το κράτος, κύριοι, δεν έχουμε να σας δώσουμε, τι θα κάνει? Θα πληρώσει μισθούς και συντάξεις το ΙΚΑ? Κατά συνέπεια, κόβοντας τις λέξεις, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Απλώς μπορεί προσωρινά να ξεφύγεις από αυτήν την εικόνα, βοηθούντας βέβαια και των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης ή αποβλάκωσης. Τώρα, ας πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Να βάλουμε και εμείς μια πράγματα που να λαϊκίσουμε και εμείς. Θέλει η κυβέρνηση να πληρώσει. Ωραία, ας πληρώσει. Να τα πάρει όμως από εκεί που υπάρχουν. Τι να κάνει δηλαδή? Να πάει στους μεγαλοτραπεζίτες, να πάει στους καναλάρχες, να πάει στο μεγάλο κεφάλαιο, να κάνει κατασχέσεις και να πληρώσει. Γιατί να κατάσχει ανά πάσα στιγμή ό,τι αποθεματικό έχουν ο φτωχός, ο πικραμένος που πληρώνεται από αυτή τη διαδικασία? Και δεν πάει από εκεί. Έλατε, είναι ένα ερώτημα σοβαρό. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου καλύπτουν τους μεγαλοκαρχαρίες, τους απαλλάσσουν κλπ, αλλά δεν τους πειράζουμε τίποτα από αυτά που έχουν. Υπάρχει βέβαια και η άλλη λύση. Να μην πληρώσει. Μπορεί όμως να το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Αυτό, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα έρθει σε σύγκρουση με τι? Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤΟΥ. Δηλαδή θα έρθει σε σύγκρουση με τον υπεριαλισμό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί απλούστατα, θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον Πρωθυπουργό μας να λέει ότι το σπίτι μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σπίτι μας είναι το ΔΝΤΟΥ. Και θέλω εδώ να πω μια κουβέντα. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι, ψυχές, πνίγονται στη Μεσόγειο. Ποιος τους πνίγει, αγαπητοί φίλοι? Τους πνίγει ο πόλεμος στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, παντού, που το κάνουν οι υπεριαλιστές, οι μεγάλες δυνάμεις έτσι, του κεφαλαίου, και για τις οποίες κουβέντα δεν λέμε. Δήθεν έχουμε μια ανθρωπιστική προσπάθεια, έτσι. Τι κρίμα οι άνθρωποι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε συνένοχοι όταν είμαστε μέσα στους μηχανισμούς. Όταν, για παράδειγμα, στο ΝΑΤΟ, όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είσαι μαζί με αυτούς στον πόλεμο. Δεν είσαι απ' έξω. Οπότε τα δάκρυα που χύνεις είναι κροκοδίλια. Είναι μια απάτη. Και είναι τραγικό να βλέπεις τους ανθρώπους να πνίγονται και τους καρχαρίες όλων των θαλασσών να μαζεύονται στη Μεσόγειο γιατί έχει το καλύτερο φαΐ. Και εμείς δίθεν να συζητάμε αν θα κάνουμε τη μία ή την άλλη κίνηση, αν θα τους δώσουμε δηλαδή και ένα πιάτο φαγητό ή όχι, αφού πρώτα λέμε ας πάνε οι πολλοί στο πνίξιμο και μερικές εκατοντάδες που θα μείνουν μπορούμε και να τους ταΐσουμε. Ένα άλλο ερώτημα. Είναι η χώρα σε κρίσιμη κατάσταση ή όχι? Και σε αυτό πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Καταρχάς, η χώρα δεν είναι ουδέτερο πράγμα. Δεν είναι ούτε οι πέτρες, ούτε οι κάμποι, ούτε τα βουνά. Είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα. Και πράγματι, οι εργαζόμενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώματα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν είναι όμως όλοι σε κρίσιμη κατάσταση. Και αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε. Εμείς λέμε ότι κινδυνεύουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Αλλά από ποιους κινδυνεύουν? Γιατί πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα. Και ξαναλέμε λοιπόν ότι κινδυνεύουν από την πλουτοκρατία και από τον υπεριαλισμό. Κατά συνέπεια, για να πας με τον λαό, δεν μπορεί να έχεις δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη. Εάν είσαι και λες ότι έχεις μια προοπτική αριστερή δημοκρατική, ας το βάλουμε έτσι, πρέπει το καρπούζι της εξάρτησης, της υποτέλειας, της υποταγής στα μεγάλα συμφέροντα να το πετάξεις. Αν τη διδάλλεις διαφορετικά, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Λίγα πράγματα ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ψέμα να πιστεύει κάποιος, ή αυταπάτη πιο σωστά, ότι μπορεί να αναβαγίσει το κράτος, η κυβέρνηση και να σωθεί η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αυτά είναι και κωμικοτραγικά. Εάν συμβεί κάτι κακό εντός εισαγωγικών, θα τα πάρει όλα κάτω. Θα πάρει και τα λεφτά της αυτοδιοίκησης και οτιδήποτε μπορεί κάποιος να φανταστεί. Έτσι λοιπόν, εκείνη το ερώτημα. Εάν θα πάνε όλα μαζί ή δεν θα πάνε.
Υπάρχει ένα ερώτημα και το λένε. Και εσείς τι προτείνετε, λέει. Να υπογράψουμε τα μνημόνια και να ακούσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Καταρχάς, εμείς λέμε το εξής. Όταν προεκλογικά λέγατε ότι με μια, πώς το λέγανε, τι παίζουν στην Κρήτη, τη Λύρα, με μια μαντινάδα, θα διώξετε τον υπεριαλισμό, κοροϊδεύατε τον κόσμο. Ότι θα διώξετε τις αγορές και το μεγάλο κεφάλαιο με μαντινάδες, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και τώρα που το κοροϊδεύετε, μην το ξανακοροϊδέψετε. Λουστείτε αυτά που λέγατε. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Εσείς λέγατε ότι θα μπείτε και με μια ευκολία, χαχαχά και χουχουχού, θα σας δει η Μέρκελ, θα τρέμει πάνω της ο φιλοκάρτη της και ο Λαντ και ο Ομπάμα και θα τρέχουν από πίσω σας σαν σκυλάκια. Τώρα λοιπόν, βάζετε πλάτη για το τρίτο μνημόνιο. Αυτό ακριβώς κάνετε. Η πολιτική σας θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια και εδώ θα είμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Και κοιτάξτε τώρα το σκηνικό για να τελειώσω. Θα διαμορφωθεί με τον εξής τρόπο. Ήδη ξεκινήσανε Μητρόπουλοι και λοιποί. Όταν θα έρθει η ώρα για να υπογράψει κάποιος το μνημόνιο, πρέπει να το βάλει και με κάποιο τρόπο, να το πλασάρει. Είναι πολύ δύσκολο να το πλασάρει αυτή η κυβέρνηση τώρα με όλα αυτά που έλεγε. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν κάποιοι μηχανισμοί και ένας από αυτούς είναι ένα πιθανό δημοψήφισμα, όχι σε ένα ερώτημα ουσίας για τους εργαζόμενους, αλλά σε ένα ερώτημα σαν αυτό που ζήσαμε το 2004 με την Ολυμπιάδα. Εθνική υπερηφάνεια η Ολυμπιάδα και όποιος έλεγε κάτι διαφορετικό, τον δέρνανε στον δρόμο. Δύο φορές με πήγαν μέσα γιατί είπα ρεγαμότητα ότι καλύτερο μου δεν μπορεί να πάω στην Αθήνα εξαιτίας Ολυμπιάδας. Δύο φορές με πιάσανε. Εδώ στο μετρό από κάτω. Τώρα λοιπόν έτσι κάπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Ότι θα φτάσουμε σε ένα δημοψήφισμα, λέω μια σκέψη, υπάρχουν πολλές σκέψεις, όπου οι βασικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος θα έχουν συμφωνήσει στο ερώτημα αντί να καταστραφούμε, ας πάρουμε το μνημόνιο με αυτά τα μέτρα. Και θα συμφωνήσουν λοιπόν. Θα δημιουργήσει ένα τέτοιο ασφυκτικό κλίμα και βέβαια, κάθε τις συνθήκες, στο τέλος ο λαός θα πει: Ναι, θα πει, γιατί έτσι ακριβώς θα εκβιαστεί και θα λένε: Ορίστε, ο λαός το θέλει το μνημόνιο. Ο λαός θέλει να αυτοκτονήσει. Ο λαός θέλει να λιμοκτονεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι. Δεν μπορούμε να είμαστε δίπλα. Και από αυτήν την άποψη θεωρούμε ότι η πρόταση του Δημάρχου είναι κακή. Και ένα τελευταίο. Άραγες. Αν προκύψει καμία καινούργια άλλη κυβέρνηση, θα στηθούν πάλι εξεταστικές επιτροπές και ειδικά δικαστήρια να πάνε εσάς μετά μεθαύριο που φάγα τα λεφτά. Πλάκα θα έχει. Να το δούμε και να γελάσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σόφη. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτάκι. Στο σημείο αυτό θα κάνει παρέμβαση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου μας. Η κυρία Δέτση. Κυρία Δέτση, έχετε το λόγο. Να σας διαβάσω το ψήφισμα του Διοικητικού μας Συμβουλίου μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας καταδικάζει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπέγραψε τη Δευτέρα 20 Απρίλη μεταφέρει όλα τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και όλων των δημόσιων φορέων, στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πληρώσει τους δανειστές, τους τοκογλύφους, όπως τους αποκαλούσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έκαναν και τα διορισμένα μέλη στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων του ΑΕΔ και αλλού, σιγοντάροντας την κυβέρνηση στο δρόμο πίστης και συνέπειας που έχει χαράξει για τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παίζουν με τα χρήματα του λαού. Τα οδηγούν σε ρέπος του ελληνικού δημοσίου, αντί σε παροχές και έργα για το λαό. Παίζουν με τους μισθούς μας, τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και όλων των δομών των Δήμων. Βγάζουν λάδι τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις που οδήγησαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων σε ομόλογα και ρέπος, που κούρεψαν από αυτά με το PSI 13 δις. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας την 3η 21 Απρίλη στο Δήμαρχο Ηλιούπολης, καταγγέλλοντας όλα τα παραπάνω και ζητώντας να μην προχωρήσει καμία δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων και αποθεματικών του Δήμου. Καλούμε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου μας να καταδικάσουν αυτή την απόφαση της κυβέρνησης.
Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες γίνονται για τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των μεγαλέμπορων. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις διαπραγματεύσεις κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δουνουτού. Οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι εδώ. Κάτω τα χέρια από τα χρήματα των εργαζομένων και του λαού, να επιστραφούν όσα ήδη έχουν δεσμευθεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες των τελευταίων χρόνων. Αυτά. Ευχαριστώ, κυρία Δέτση. Λοιπόν, θα πάρουν τώρα το λόγο συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εξαντλήσουμε το θέμα. Παρακαλώ, ο κύριος Χατζηδάκης. Όποιος θέλει να μου το πει για να πάρει το λόγο. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Και καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι πριν ξεκινήσει τη συναδρίαση, αν κάποιος προσπαθούσε να προβλέψει ότι θα υπάρχει σήμερα αρκετά ευρεία συνένεση στο σύζητημα που συζητάμε, νομίζω δεν θα μπορούσε πραγματικά να το περιμένει. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, έτσι, τα έχουν αναφέρει αρκετοί συνάδελφοι, απλώς θα ήθελα ίσως να δώσω λίγη περισσότερη βαρύτητα. Καταρχάς, μέσα στην όλη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, κρίνεται, πιστεύω, κατά πολύ και η αξιοπιστία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρθηκε σε ένα γεγονός ο Δήμαρχος, το οποίο πιστεύω ότι δεν πρέπει να το περάσουμε απλά, αλλά νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε και να το αναδείξουμε. Γιατί η αξιοπιστία μας απέναντι στους δημότες, έτσι, και στο σύνολο της κοινωνίας, κρίνεται και από τις πράξεις μας. Έχουμε λοιπόν, για να το αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά, στις 24 Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή περίπου 6 μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών, ακριβώς 6 μέρες, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση παρατηρητήου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», μία νομοθετική παρέμβαση, η οποία αφορούσε τη ρύθμιση χρεών δήμων. 24 Δεκεμβρίου του 2014 σε νομοσχέδιο για την υγεία και για το Αλτσχάιμερ. Ήταν συγκεκριμένη, συμπεριλήφθη μετά από πίεση της ΚΕΔΕ 6 μέρες πριν τις εκλογές. Εφαρμόστηκε και πάρθηκε η απόφαση πριν μερικές μέρες. Αφορά 3 δήμους της χώρας. Ο Δήμος Φιλής, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, για 2.100 χρόνια, που οι επιστήμονες ψάχνουν τι θα προηγηθεί, η καταστροφή του πλανήτη ή η υποπληρωμή των χρεών, τι από τα δύο θα προηγηθεί. Έχουμε το Δήμο Αμαρουσίου 166 χρόνια, έτσι, 57 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο, και το Δήμο Πειραιά με 10 εκατομμύρια χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, όπου και αυτά ρυθμίζονται για 16 χρόνια. Λοιπόν, όπου μέσα, αν δείτε την απόφαση, αναβάλλονται η εκτέλεση, λέει, κάθε ποινής, διακόπτεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων. Δηλαδή, ουσιαστικά, νομίζω πρέπει να απολογηθούμε ως Δήμος Ηλιούπολης για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα πληρώνουμε το δημόσιο και δεν έχουμε κανένα χρέος ούτε στο ΙΚΑ ούτε στο δημόσιο. Μάλλον κάναμε λάθος. Εντάξει, ήταν λάθος η επιλογή, δυστυχώς. Έπρεπε να περιμένουμε κι εμείς και να ρυθμίσουμε σε 100 χρόνια, έτσι, τις οφειλές μας, ώστε να μην πιαστούμε κότσος, έτσι, ουσιαστικά. Και να κάνουμε και μερικά έργα. Λοιπόν, και εμένα, και θα το αναφέρω, κυρία Σβεστά, μου κάνει εντύπωση και νομίζω πρέπει να τεθεί ζήτημα και από εσάς το γεγονός ότι ένα τέτοιο νόμο, το οποίο είπα, όπως είπα, ανέφερα, ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά από πίεση της ΚΕΔΕ,
έρχονται τρεις υπουργοί, ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Μάρδας και ο κύριος Κουρλέτης, και το υπογράφουν. Νομίζω ότι πρέπει να τεθεί ένα ζήτημα για το αν υπάρχουν δύο κατηγορίες δήμων, έτσι, ή πρέπει πραγματικά να υπάρχει ισονομία, έτσι, και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των Δήμων. Δεν επιρρύπτω τις ευθύνες στην ίν κυβέρνηση. Σας λέω, είναι νομοσχέδιο της προηγούμενης. Νομίζω ότι πρέπει όμως να δοθεί να μπει ένα τέλος κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά λοιπόν δεν μπορεί η ΚΕΔΕ, και όχι το μόνο η ΚΕΔΕ, αλλά και ο πρόεδρός της, αφού έχει γίνει αυτή η ρύθμιση, έτσι, ουσιαστικά να βγαίνουν συγχρόνως και στα κάγκελα. Μολόν λαβέ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εντελώς αντιφατικό. Ούτε θεωρώ, γιατί πρέπει ειλικρινά να, κάποια στιγμή να μιλήσουμε ειλικρινά σε αυτή τη χώρα, να λέει ότι αν κάνουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λες και έχουν προηγηθεί 40 συναντήσεις του κυρίου Σαμαρά με τον ΚΕΔΕ και πρέπει να γίνει 41η τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, είναι πραγματικά, πρέπει να έχουμε χάσει τη λογική μας, έτσι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή που υπάρχει και υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχει η επιλογή του ΚΚΕ που είναι σεβαστή για μένα, η οποία τι λέει, αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά είναι του ελληνικού λαού και έχει δίκιο, έτσι. Πάμε και σε επιλογή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν επιθυμούμε αυτά τα χρήματα να δοθούν και να αξιοποιηθούν ούτε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε από την κυβέρνηση. Έτσι. Το οποίο είναι μια σεβαστή επιλογή. Και υπάρχει και άλλη επιλογή, η οποία τι λέει, πρέπει αυτά τα χρήματα, αν έχουμε την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατεθούν ώστε να δοθεί ένας χρόνος στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση, σε μια διαπραγμάτευση να καταλήξει κάπου. Αυτές οι δύο επιλογές υπάρχουν. Δεν υπάρχει, νομίζω, κάποια τρίτη επιλογή. Λοιπόν, και θα μπορούσε κάλλιστα, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση να ανακοινώσει, και αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερο, ότι, ξέρετε τι, δεν υπάρχει δόση επιχορήγηση στους Δήμους για τον τάδε μήνα, για τον Μάιο, ας πούμε, ή για τον Απρίλιο. Δεν έγινε και πιστεύω ότι πολύ καλύτερα δεν έγινε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα τεχνικά ζητήματα μένει να διευκρινιστούν. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι μια ευνηδιαστική πράξη, σίγουρα. Πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρξει διάλογος και κυρίως πιστεύω ότι έπρεπε η κυβέρνηση να έχει από πριν αποκρισταλώσει ακριβώς τι θα κάνει και ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή φάνηκε ότι μέχρι και σήμερα ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν γνωρίζει ούτε η κυβέρνηση. Έτσι, νομίζω υπήρξε μία βιασύνη ως προς αυτό. Έτσι, στο να δούνε πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν για να καθησυχάσουν και τον κόσμο. Και θα πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε, επειδή η κοινωνία είναι σημαντικό να προσπαθούμε να την ακούσουμε. Αυτές τις μέρες προσπάθησα λοιπόν να ακούσω τι λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος έλεγε, προτιμούμε να μην μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί μας, γιατί εσείς έχετε κάποια χρήματα στις τράπεζες και κάθονται, δώστε τα να βοηθήσετε τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ούτως ή άλλως είναι ένα μαξιλαράκι για την κυβέρνηση, το οποίο εμάς δεν μας επηρεάζει άμεσα. Αυτό ήταν ευθέως αυτό που λέγανε. Έτσι, ελπίζω και εύχομαι πραγματικά τα χρήματα αυτά τα οποία θα διατεθούν για κάποιες εβδομάδες ή για μήνες να μην πειραχθούν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον πάμε σε άλλες λογικές και πλέον μιλάμε για άλλες καταστάσεις στη χώρα, γιατί αν αρχίζονται να αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα, έπονται και τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χατζηδάκη. Ο κύριος Νικηφόρος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το πρώτο θέμα, το μείζον για μένα, που αφορά την έκδοση, την θεσμοθέτηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όσο και για την παρέμβαση που γίνεται στην αυτοτέλεια
την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, που είναι κατοχυρωμένα από το άρθρο 102 του Συντάγματος, δεν θα αναφερθώ. Συμφωνώ με όσα προείπαν προλαλήσαντες. Θέλω όμως να αναφέρω ένα κομμάτι από του πλέον αρμόδιου επιστημονικού φορέα της χώρας μας, που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος και που εκεί τα λέει όλα. Τονίζει λοιπόν σε μια παράγραφο ότι η επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου τελεί σε προφανή αναντιστοιχία με τη συνταγματική τάξη, καθώς α. Δεν μνημονεύεται ούτε στο σώμα της, ούτε στην αιτιολογία της κανένας λόγος ή καμιά εξαιρετική ή απρόβλεπτη περίσταση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, που οδήγησε στη θέσπισή της. Αντίθετα, η οικονομική αναγκαιότητα της οποίας γίνεται επίκληση μόνο άγνωστη και μόνο ευνίδια δεν είναι. Και β. Παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην οικονομική διαχείριση των πόρων αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων, όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, α και β βαθμού, τα ΕΙΤΕΙ και λοιπά, κατά παράβαση των συνταγματικών προβλέψεων που προβλέπουν και την οικονομική τους αυτοτέλεια, άρθρο 102, παράγραφος 2, 16 και 5. Άρα λοιπόν αυτό το είπαν οι ειδικοί και νομίζω ότι περιτεύει σε εμάς που δεν έχουμε καμιά εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, επιστημονική κατάρτιση, να πούμε περισσότερα. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση όσον αφορά την οικονομική αυτοτέλεια, την έκπτωση οποιασδήποτε κατοχυρωμένη συνταγματικής διάταξης που υποστηρίζει την οικονομική αυτοτέλεια, αλλά και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω. Όσον αφορά τώρα το θέμα των χρηματικών διαθεσίμων που άκουσα από ορισμένους συναδέλφους να ανησυχούν για το τι θα γίνει, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι πραγματικά τα χρηματικά διαθέσιμα ενός οικονομικού οργανισμού, οποιοδήποτε? Είναι η διαφορά, οι ταμιακές ροές, θετικός αριθμός, που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ χρηματικών εισρωών και χρηματικών εκρώων. Τόσα εισπράξαμε, τόσα δώσαμε την υπόψη περίοδο, αυτή την περίοδο που κρίνουμε, μας μείνανε τόσα. Και ενώ σε ένα οικονομικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι οι επιχειρήσεις, δικαιολογούνται χρηματικά αποθεματικά για διάφορους κερδοσκοπικούς λόγους, είτε για να πετύχουν καλύτερες αγορές, είτε για να τα επενδύσουν και να έχουν περισσότερα κέρδη και για διάφορους άλλους λόγους, στους εξισωτικούς οργανισμούς, όπως είναι η ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικότερα, που δεν επιδιώκουν το κέρδος, δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να τα τοκίσουν στην τράπεζα και αυτά με μια απλή κατάθεση, γιατί δεν έχουν τη βεβαιότητα της πηγής χρηματοδότησης ότι θα έρθει τον επόμενο μήνα για να τα επενδύσουν σε κλειστή κατάθεση και να έχουν περισσότερο επιτόκιο. Για να κάνουν τέτοια πρόβλεψη θα πρέπει να είναι από χρηματικά υπόλοιπα που προέρχονται από εκποίηση περιουσίας ή από οποιοδήποτε άλλο, σίγουρα χρήματα δικά τους. Πώς προκύπτουν τώρα αυτά τα χρηματικά υπόλοιπα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης? Τι είναι? Είναι είτε οι δύο μισθοί που έχουν με μεγάλο κόπο εξασφαλίσει να τηρούν οι Δήμοι στα χρηματικά τους υπόλοιπα, όπως ορίζει ο νόμος, και εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τη μια μεριά ορίζει τι θα γίνει, αλλά δεν παίρνει και τίποτα πίσω από την υπάρχουσα νομοθεσία. Ας πούμε, προβλέπει ο νόμος ότι δύο μισθοί θα πρέπει να βρίσκονται μέσα κατατεθειμένοι για τους μισθούς των υπαλλήλων. Εμάς μεταφράζεται, νομίζω, σε ένα 200-300 αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι. Αυτό είναι λοιπόν ένα μέρος από τα χρηματικά μας διαθέσιμα. Τι είναι τα υπόλοιπα? Είναι υποχρεώσεις μας οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός μας είναι ισοσχελισμένος και στο τέλος δεν πρέπει να περισσέψει τίποτα ή ό,τι περισσέψει να αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις οι οποίες είναι ανεξόφιλτες. Άρα, με λίγα λόγια, είναι αποθεματικά τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε επωφελίας των οργανισμών μας, έτσι όπως θα μπορούσε μια ιδιωτική, ας πούμε, επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το κράτος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και πραγματικά εγώ το πιστεύω και παίρνω αυτή τη θέση. Και δεν χρειάζεται να μου το πει, βέβαια, γιατί ίσως να μην μπορεί και να το πει τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ανώδυνο από τη στιγμή μάλιστα που μας καλύπτει αυτό το μικρό επιτόκιο που θα μπορούσε να πάρει ο κάθε Δήμος και από τη στιγμή που μας εγγυάται ότι
θα μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τα χρήματα που χρειαζόμαστε, έστω το 15ήμερο που είναι μικρός χρόνος, πραγματικά θα μπορούσε να ήταν μηνιαία η πρόβλεψη. Νομίζω ότι οφείλουμε, έτσι από εθνικό καθήκον, να ανταποκριθούμε και να συνταχθούμε με την πρόταση του Δημάρχου, που εγώ βεβαίως ανεπιφύλακτα συντάσσομαι. Από εκεί και πέρα, το μόνο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι πραγματικά ένα πρόβλημα στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, που θα πρέπει να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα ταμιακών ροών 15ήμερης βάσης, τη στιγμή που δεν υπάρχει οργανισμός που να εφαρμόζει πρόγραμμα ταμιακών ροών κάτω από μήνα. Τρίμηνο συνήθως, ή πολλοί δεν εφαρμόζουν τίποτα, τώρα από μήνα. Δεν πειράζει, ίσως να είναι και μια ευκαιρία για να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα κάνει πρόβλεψη για τις 15 μέρες, τι εισροές, τι έσοδα έρχονται και τι έξοδα βγαίνουν έξω. Βέβαια, ορισμένα κονδύλια είναι στάνταρ, τα οποία μπορεί να τα προβλέπει. Πρακτικά, νομίζω ότι θα πρέπει, συγχωρήστε, η πρότασή μου είναι αυτή, να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πηγαίνουν εκεί όλα μας τα χρήματα, όσο μπορούμε να τα τροφοδοτούμε, για να μην έχουμε καμιά έτσι αφιβολία ότι πράττουμε αυτό που αποφασίσαμε να πράξουμε, να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, και στη συνέχεια να δίνουμε τον απολογισμό, να δίνουμε τα στοιχεία μας κάθε 15ήμερο, ώστε να είμαστε καλυμμένοι. Και βεβαίως μπορώ να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι δεν είναι ανάγκη να ακροβατούμε. Μπορούμε να προγραμματίσουμε πληρωμές οι οποίες δεν θα γίνουν, και εκεί πρέπει να έρθει η ερμηνευτική εγκύκλειος να τα λύσει. Δηλαδή, εμείς προγραμματίζουμε να πληρώσουμε. Η Επίτροπος μας καθυστερεί τα εντάλματα. Οι οικονομικές μας υπηρεσίες, από μια άλλη απασχόληση, δεν προλαβαίνουν να εκδώσουν αυτά τα εντάλματα. Να μην είμαστε έτσι με την αμόκλειο σπάθη επικεφαλής ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, και χαίρομαι ειλικρινά που ο κύριος Δήμαρχος, ας πούμε, παίρνει αυτή τη θέση. Δεν την περιμένανε πολύ. Εγώ την περίμενα, γιατί ξέρω ότι μιλάει σε πραγματική βάση όταν πρόκειται για εθνικά θέματα. Και γι' αυτό το στηρίζω, και αρκεί να περιμένουμε την εγκύκλιο να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νικηφόρε. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει το λόγο? Ναι, να προηγηθεί ο κύριος Καλαντίδης. Αν θέσεις, εντάξει, έγινε. Κύριος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και από το μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα, Πρόεδρε, γιατί νομίζω ακουστήκανε από τους συναδέλφους οι απόψεις, και εγώ κάπου εκεί πέρα είμαι. Απλά να, για τα πρακτικά, να καταγραφεί και η δικιά μου άποψη και γιατί θα ψηφίσω αυτό που θα ψηφίσω. Το μόνο που με αναρωτιέμαι είναι, όταν η κυβέρνηση ζητάει από τους εταίρους της, τους Ευρωπαίους, πραγματικό διάλογο, πώς ξαφνικά αντιμετωπίζει την αυτοδιοίκηση, λες και είναι το παραπέντε. Δηλαδή, χωρίς κανένα διάλογο, έρχεται και κάνει ό,τι κάνει. Αυτή δηλαδή είναι η δημοκρατική αντιμετώπιση της αυτοδιοίκησης. Εντάξει, ότι είναι αντισταματικό καθαρά και ότι αυτά άλλα έλεγε η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια, αυτό όλοι το ξέρουμε και φαίνεται και καθαρά σε μια τέτοια πράξη. Αυτή η λογική, πραγματικά, με την οποία δουλεύει καμιά φορά το ελληνικό κράτος, θυμίζει, θα το πω όπως το λένε και στην πιάτσα, είναι λογική Ζιμπάμπουε. Ξαφνικά, χωρίς πρόγραμμα για μένα, γιατί μας λέει, ναι, θέλουμε τη βοήθειά σας, δώστε μας τα διαθέσιμα, έρχεται και τα ζητάει και δεν έρχεται να μας πει κάτι, ότι θα δουλέψει έτσι, θα βγάλει μετά την εγκύκλιο, θα δούμε. Όπως λέει και ο Δήμαρχος, μακάρι να κλείσει η διαπραγμάτευση, αλλά και πάλι στο μακάρι και στο αμήν, και σε αυτό ευχολόγια είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι πεπισμένος για ό,τι πρέπει να κάνω, και για το λόγο αυτό θα ακολουθήσω την άποψη της παράταξής μου, ως συλλογική και ίσως και πιο σοφή από μένα, που θέλω κάποιο περισσότερο χρόνο να σκεφτώ. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ο κύριος Καλαντίδης. Να πω και εγώ χρόνια πολλά σε όσους συγγιορτάζουν. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι η πολιτική είναι μία καθημερινή μάχη, και ιδιαίτερα μία προοδευτική πολιτική είναι ένας καθημερινός αγώνας με την στήριξη του λαού. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την λαϊκή στήριξη για οτιδήποτε αποφασίζουμε και οποιαδήποτε δράση κάνουμε. Αυτό το λέω γιατί πριν από 3 μήνες έγιναν κάποιες εκλογές που είναι η ανώτατη πολιτική πράξη,
στην δημοκρατία την οποία ζούμε, την καπιταλιστική, την αστική δημοκρατία, και εκεί ο λαός τοποθετήθηκε. Και βλέπουμε ότι και στο επόμενο τρίμηνο υπάρχει αυτή η λαϊκή στήριξη, όχι μόνο στο επίπεδο εκείνης της μέρας, αλλά πολλαπλάσια. Και με στήριξη από ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Παρακαλώ. Αυτά τα οποία λέμε τα βλέπουμε μέσα από την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μία πραγματικότητα όπου αυτός ο οποίος πάντα θα έχει τον πρώτο λόγο θα είναι ο λαός, θα είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι μικροεπαγγελματίες, μικροβιοτέχνες, αγρότες κλπ. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και εκεί πρέπει, και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ρίχνουμε όλο το βάρος. Αυτό το οποίο σήμερα διαπιστώνουμε, εδώ και 3 μήνες δηλαδή, από τότε που έγιναν οι εκλογές, είναι μία ειλικρινής, κοπιώδης μάχη για να διατηρήσουμε, να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, για να διατηρηθεί η αξιοπρέπεια παρακαλώ, του λαού μας. Παρακαλώ. Κυρία Χωματά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και τι μιλήσαν παρακαλώ. Όλοι οι άλλοι γι' αυτό. Κύριε Καλαντίδη, κύριε Καλαντίδη, συνεχίστε. Εντάξει. Όχι, σαν δημοτικό σύμβουλο. Σαν δημοτικό σύμβουλο. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σαν δημοτικό σύμβουλο μιλάω. Είπα να κατέβω και κάτω, αλλά μου είπε ο πρόεδρος να μείνω. Έτσι, καθαρό αυτό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια σκληρή διαπραγμάτευση. Και μάλιστα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή τη. Γιατί τυπικά μέσα σε ένα μήνα, σε 2 το αργότερο, μέχρι τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το ζήτημα είναι, θα έχουμε υποταγή, ένα νέο μνημόνιο ή έναν έντυπο συμβιβασμό. Εκεί είναι το θέμα. Η ελπίδα όλων μας και η ενδείξη είναι ότι προχωράμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Πραγματικά, για να προασπίσουμε τα λαϊκά συμφέροντα, να προασπίσουμε τους μισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές ανάγκες και να σταματήσει το πάρτι της ολιγαρχίας όλα αυτά τα χρόνια. Να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και να έχουμε μία δημοκρατία που να λειτουργεί όσο γίνεται στα πλαίσια αυτής της δημοκρατίας πιο ισόνομα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια να υπάρχει στον κόσμο. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ζήτημα. Και εδώ σε αυτή την κρίσιμη φάση, αυτή τη στιγμή, που ακριβώς επειδή δεν έχει καταλήξει πουθενά η όλη ιστορία, μπαίνει το θέμα της ρευστότητας. Μπαίνει το θέμα της ικανοποίησης αυτών των αναγκών που υπάρχουν του λαού. Του λαού, αν θέλετε, εγώ είπα για του λαού. Λοιπόν, άρα λοιπόν... Μπορούμε να διαφωνούμε, άρα, δεν λοιπόν, είναι κακό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό της ρευστότητας και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας μπαίνει αυτή η έκτακτη κατάσταση. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με βάση την νομοθεσία πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει έκτακτη κατάσταση. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται από το Σύνταγμα μια τέτοια πράξη. Την προβλέπει ακριβώς σε έκτακτες καταστάσεις. Η ενημέρωση που έγινε όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη πράξη είναι ότι επειδή αυτή την περίοδο δεν υπήρχε κάποιος νόμος όπου να μπορεί να τεθεί υπό μορφή τροπολογίας αυτό το ζήτημα, έγινε αυτή η πράξη
νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά πρέπει να είμαστε καθαροί ότι σε καμιά άλλη περίπτωση, πέρα από μόνο έκτακτες ανάγκες, δεν πρέπει να υπάρχουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και βέβαια να πούμε και το εξής, ότι αμέσως μετά η πράξη αυτή τίθεται για έγκριση από τη Βουλή. Όταν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου προηγούμενο χρόνο ούτε κατέθηκα για επικύρωση από τη Βουλή και όταν υπάρχει και ένα όριο 40 ημερών για να τεθούν αυτές οι πράξεις. Και αυτή τη στιγμή, εχθές, σήμερα κλπ, συζητείται στη Βουλή αυτό το θέμα. Και για να κλείσω, για να μην φάω άλλο χρόνο, να πω ότι με αυτή την πράξη τα χρήματα δεν δεσμεύονται των φορέων των κρατικών ή των ΟΤΑ. Δεν δεσμεύονται, μπορούν να χρησιμοποιούνται, τα αναλύθηκαν προηγουμένως αυτά τα θέματα, με μεγαλύτερο επιτόκιο, υπερδιπλάσιο από αυτό που ήδη υπάρχει στις εμπορικές τράπεζες. Και βέβαια, στην έκτακτη περίπτωση όπως υπάρχει, αν χρειαστεί για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έστω αυτά τα λίγα χρήματα από ό,τι αποδείχτηκε που έχει ο κάθε Δήμος, ελάχιστα χρήματα, για να, σαν συνολικό όμως ποσό, σαν κρίσιμο ποσό, να καλύψει κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Με αυτό όλο το σκεπτικό να πω ότι είναι πολύ σωστή η απόφαση, η πρόταση που κάνει η Δημοτική Αρχή και με αυτή την έννοια πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Καλαντίδη. Ναι. Η κυρία Χωματά. Ναι, άκουσα τις αγορεύσεις ολονών. Γίνεται μία κατάχρηση της λέξης λαός. Ένα. Δεύτερον, τη στιγμή που πάμε να πάρουμε μια απόφαση, γιατί μιλάμε διχαστικά? Διότι όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η αυθαιρεσία, διότι περί αυθαιρεσίας πρόκειται, γίνεται με αριστερό πρόσημο και άρα είναι καλή, αλλά οι προηγούμενες ήταν κακές αυθαιρεσίες γιατί ήταν από τους Σαμαροβενιζέλους, εμένα με συγχωρείτε, αλλά τα θεωρώ διχαστικά και απαράδεκτα. Ήταν απαράδεκτο το χάρισμα και θα λαϊκίσω των χρεών στο Σαββίδι. Σε ώρα που λείπαν τα χρήματα. Έγινε πριν πάρθουν τα χρήματα από τους Δήμους αυτό. Έγινε ή δεν έγινε. Έγινε η Lockheed. Γίνονται καθημερινά τόσα. Και τώρα είναι αυτό για το λαό. Αλλά όλα τα άλλα ήταν εναντίον του λαού κτλ. Όχι. Ας μην τα ανακατεύουμε αυτά. Και ας πούμε, χωρίς να θίγει ο ένας τον άλλον, διότι εγώ είμαι οπαδός αστικής δημοκρατίας και θα την υποστηρίξω μέχρι τέλους. Λοιπόν, και ας δεχτούμε ότι η πατρίδα μας είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Το ότι παίρνουμε ρίσκο, παίρνουμε. Ήδη ακούστηκαν εδώ μέσα, θα είστε υπόλογοι, είναι χρήματα του, ακούστηκαν πολλά. Δεν είναι ότι δεν τα ακούσαμε. Ούτε τρελοί είμαστε, αλλά τα βάζουμε κάτω και λέμε ότι σε αυτόν τον τόπο είμαστε όλοι μαζί και να το καταλάβετε όλοι ότι είμαστε όλοι μαζί. Και δεν είμαστε καλοί και κακοί και δεξιοί και αριστεροί και κεντρώοι. Να σταματήσετε πια αυτόν τον διχασμό. Και εδώ μέσα. Και επειδή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και αυτός ο τόπος σε όλους ανήκει, γι' αυτό θα το ψηφίσω και μόνο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριος Μαργαρώνης. Α, ναι, πριν έχει ζητήσει ο κύριος Κουρής, αν επιτρέπετε κύριε Μαργαρώνη, να πάμε με τη σειρά που ζητάνε τώρα το λόγο. Ο κύριος Κουρής, ο κύριος Μαργαρώνης και μετά πάμε εκεί στην γωνία. Στο Φώτη, ωραία. Ωραία. Επειδή... Έλα, Μιχάλη. Εγώ δεν είχα πρόθεση να μιλήσω. Αλλά επειδή εδώ κάποιος συνάδελφος τοποθετήθηκε κομματικά λέγοντας το εγκόμιο αυτής της κυβέρνησης. Και επειδή εγώ στην αλήθεια, αν είχα 5 δραχμές και μου λέγανε να τα δώσω σε έναν άχρηστο, σε έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι άχρηστη. Εντελώς άχρηστη. Αποτελείται από ανίκανους ανθρώπους ερασιτέχνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν στην πλάτη του ελληνικού λαού ένα παιχνίδι που το οποίο δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν καθόλου το παιχνίδι αυτό που παίζουν. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή τη χώρα που να
Να μάθουμε να ακούμε την άλλη άποψη, να... σας παρακαλώ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο... Περάσαμε 53 χώρα... χρόνια για να το μάθω. Να πάμε... Γι' αυτό και σας το λέω. Έτσι. Στους επόμενους αγώνες. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Κουρή, συγγνώμη για μισό λεπτάκι. Θεωρώ και είναι προσωπική άποψη. Συνεχίστε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι προσωπική άποψη ότι θα έπρεπε να μην δοθούν τα χρήματα, αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Η Δημοτική Αρχή θα αποφασίσει εκείνη ό,τι θέλει. Εγώ θα διαφοροποιηθώ από την άποψη του επικεφαλής της παράταξής μου και θα ψηφίσω Λευκό. Ευχαριστώ κύριε Κουρή. Ναι κύριε Ασβεστά, ως επικεφαλής προηγήστε. Μην το πατάτε. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι νέος δημοτικός σύμβουλος και όπως έχω προσπαθήσει από την αρχική μου παρουσία εδώ πέρα, τουλάχιστον προσπαθούμε να βαστάμε ένα κλίμα τέτοιο που πραγματικά να μας αντιπροσωπεύει και να είναι και ένα δείγμα πολιτισμού. Λοιπόν, εδώ πέρα ακούγονται χαρακτηρισμοί από διάφορους συναδέλφους με υπαινιγμούς και τα λοιπά, που δεν βοηθάνε το διάλογο, να βαστίξουμε το διάλογο σε ένα καλό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι μας όταν μιλάμε να διατηρούμε τις απόψεις μας, αλλά να μιλάμε κόσμια. Και δεν αναφέρομαι τώρα για την κυβέρνηση, δεν με πείραξε τώρα που είπε εδώ πέρα ο συνάδελφος για την κυβέρνηση κτλ. Αλλά αν παρατηρήσετε το πώς διαμορφώνεται και το πώς εξελίσσεται η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δείτε ας πούμε ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει ο χλεβασμός. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν βοηθάνε στην εξέλιξη της συζήτησης. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά προς μια τοποθέτηση. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Λοιπόν, ναι, έλα φωτή. Η κυρία Δουβή πρώτα. Κυρία Δουβή. Εγώ δύο-τρεις διευκρινήσεις ήθελα να κάνω, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα μες στην αίθουσα, έτσι, για να μην καταγραφούν και λάθος. Το προεδρικό διάταγμα, καταρχήν, δεν είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, δεν είναι κάτι το αυθαίρετο, έτσι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν διαβάστηκε όλο από τον κύριο Βαλασόπουλο, γιατί είναι σημαντικές δύο λέξεις. Υποχρεούνται οι ΟΤΑ, υποχρεούνται, και όσοι τα έχουν ήδη, δεν χρειάζεται να τα βάλουν σε τράπεζα στην Εθνική. Και κάτω λέει το άλλο ρήμα, δύναντε. Μισό λεπτό, τα λέω για διευκρίνηση, γιατί δύναντε οι άλλοι οργανισμοί, δύναντε, δεν υποχρεούνται. Άρα, αν θέλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, φορείς κτλ, δύναντε. Πάνε να πει αν θέλουν. Πρώτον αυτό. Δεύτερον... Λοιπόν, έτσι λέει το Προεδρικό. Έτσι λέει, εγώ διαβάζω. Επειδή το διαβάσατε. Τι λέει το Προεδρικό, συζητάμε σήμερα εδώ. Άλλα δεν τα ξέρουμε τι άλλο λέτε. Τι άλλο γίνεται. Εμείς... Εγώ λέω ότι γράφει ο νόμος. Λοιπόν, μετά ο κύριος Νικηφόρος ανέφερε μία ανακοίνωση, την οποία την έχω στα χέρια μου κατά τύχη, τη διάβαζα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία, εντάξει, ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι κάποιο δικαστήριο, ούτε κάποια αρχή να βγάζει την ομιμότητα των νόμων, δεν είναι. Έκανε μία ανακοίνωση αναφερόμενος σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ο ίδιος. Την έβγαλε για να πει ότι ο ίδιος δεν έχει αυτή την υποχρέωση να δώσει τα διαθέσιμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να την αναφέρουμε εδώ, ούτε να στηριζόμαστε, επειδή τη διαβάσατε και είπατε, αναφέρεται καθαρά για το, σαν δικηγορικό σύλλογος. Ήταν μια άποψη του δικηγορικού συλλόγου αυτή. Έτσι, δεν έχει κάποια στην... Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Μισό λεπτάκι να τελειώσουμε. Ο κύριος Καλαρίτης έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, κύριε Καλαρίτη. Για...
παραγράφου 6, άρθρο 1 του νόμου 34, καθώς και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι δύναται να μεταφέρουν τα οσάνω αναφερόμενα κεφάλαια στην τράπεζα για τον ίδιο σκοπό. Βέβαια. Το έχει καταλάβει, αλλά δυσκολεύεται λίγο, σιγά σιγά. Κώστα, μπορώ να έχω τον λόγο. Ναι. Ναι, κύριε Καλαρίτη. Κύριε συνάδελφε, καλησπέρα και από μένα. Δεν είχα σκοπό να πάρω τον λόγο. Όμως, επειδή άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους, ακούστηκαν κάποια πράγματα μέσα που, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί. Όχι ότι η πατρίδα δεν βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Όχι ότι οι δυσκολίες εκλείψαν ή δεν υπήρχαν ή εκλείψαν ή θα εκλείψουν αύριο. Πριν 10 μέρες ακούσαμε τον κύριο Βαρουφάκη που έλεγε «Εμείς τα χρήματα δεν τα θέλουμε. Δεν έχουμε ανάγκη από δάνειο». Σήμερα λοιπόν έρχεται και λέει, ευνηδιάζοντας τους πάντες, παίρνουμε τα αποθηματικά των Δήμων. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, εγώ δεν χρησιμοποιώ απεξιωτικούς όρους. Θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι έχει ευθύνη να λέει μόνο την αλήθεια και μην φάσει και αντιφάσει, και η κοινωνία έξω καθημερινώς κρίνει και δεν κρίνει όπως ακούστηκε εδώ πέρα ότι όλα βαίνουν καλώς. Η κοινωνία που όλοι αφουγκραζόμαστε μέσα στους δρόμους έχει διαφορετική άποψη. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση και εγώ προσωπικά με την εμπειρία που έχω την καθημερινή πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα βήμα μπροστά στην κοινωνία από την κυβέρνηση, γιατί τον τοπικό δημοτικό σύμβολο ή τον αντιδήμαρχο ή τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης τον βλέπει κάθε μέρα, ενώ έναν υπουργό ή έναν πρωθυπουργό τον βλέπει κάθε εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει η κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την πατρίδα. Και αυτό κάνουμε, όχι όμως ότι έχουμε πιστεί ότι αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα. Το λέω και ας το κρατήσουμε αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Γι' αυτό και θα ψηφίσω και για κανένα άλλο λόγο, γιατί η Ελλάδα πρέπει να έχει συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλαρίτη, ο κύριος Χρυσουλάκης, και να κλείσουμε. Α, συγγνώμη, ναι. Κύριε Χρυσουλάκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ εν μέρη σε κάποια θέματα. Να, τέλος πάντων, να καταθέσω και τη δική μου άποψη, που είναι προφανής ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως επίσης και κινήσεις που αφορούν, όπως αυτές που γίνονται ξαφνικές απότομες δεσμεύσεις αποθεματικών ταμιακών, είναι κινήσεις και είναι ενέργειες εμφανώς προβληματικές. Δημιουργούν αναστάτωση, δημιουργούν γεγονότα τα οποία είναι άσχημα. Και φυσικά οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν ένα χαρακτήρα αυταρχικότητας, γι' αυτό και δεν προτιμούνται από τη στιγμή που υπάρχει ο κανονικός τρόπος νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώντας την επί πενταετίας κατάσταση κρίσης, χρεοκοπίας ουσιαστικά που ζει το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία, και βλέποντας το γεγονός ότι προχωράνε οι διαπραγματεύσεις σε ένα περιβάλλον έλλειψης ρευστότητας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, μπορώ να καταλάβω ότι σε σχέση, αν βάλουμε στη ζυγαριά την περικοπή μισθών και συντάξεων και τη δέσμευση των όποιων ταμιακών αποθεμάτων, οπωσδήποτε υπερτερεί το δεύτερο σαν επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έτσι λύνονται τα προβλήματα. Η κατάσταση οπωσδήποτε είναι σοβαρή και τέτοιες ενέργειες θεωρώ ότι είναι προβληματικές, ξαναλέω, απαράδεκτες ως γεγονότα. Και γι' αυτό το λόγο εύχομαι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να υπάρξει μια λύση στη διαπραγμάτευση για την οποία τέλος πάντων ψηφίστηκε η κυβέρνηση αυτή να κάνει και να υπάρξει ένα αίσιο τέλος και αν είναι εύκολο να υπάρξει και διαγραφή του χρέους που θα απαλλάξει την πατρίδα μας από όλο αυτό το βάρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χρυσουλάκη. Ο κύριος Γρηγορέας. Καλησπέρα και από μένα.
Έχω μια απορία η οποία προκύπτει από τη συζήτηση και έχει να κάνει με το θέμα αν όλα πάνε καλά. Αυτά τα λεφτά πώς και πότε θα επιστραφούν. Ένα αυτό. Και δυστυχώς μου λείπει και η ειδική γνώμη του κυρίου Κοκοτίνη σήμερα, ελπίζω να είναι καλά, που ως ειδικός και ως πιο κοντά στην κυβέρνηση θα μπορούσε να μας δώσει καλύτερες εξηγήσεις. Αλλά, εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μα, okay. Ευχαριστώ. Πού είναι στις Βρυξέλλες, κυρία Δουβή? Αυτό ήθελα, βασικά. Στις Βρυξέλλες είναι. Α, εντάξει. Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γρηγορέα, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ολοκλήρωσα. Βασικά η απορία μου ήταν. Εντάξει, δεν είναι ο κύριος Κοκοτίνης, αν όλα πάνε καλά, τι θα γίνει και αν είχαμε. Θα μας φέρει και φρέσκα νέα από τις Βρυξέλλες. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να βοηθήσετε να κλείσουμε. Λοιπόν, εντάξει, τελειώνω. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν να πω στον κύριο αναγνώστου ότι έχει απόλυτο δίκιο σε σχέση με τις επιθέσεις των συλλογικών οργάνων. Αν αυτό έγινε, κύριε αναγνώστου, και από μένα και από τον Αντιδήμαρχο, δεν έγινε γιατί δεν σεβόμαστε τις συλλογικές αποφάσεις. Έγινε γιατί είχε να κάνει ακριβώς με το οικονομικό κομμάτι η νομοθετική ρύθμιση αυτή και δεν μπορεί αυτός ο οποίος ηγείται της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας από τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς δεν θα δώσουμε τα χρήματά μας και από την άλλη να έχει ήδη συμφωνήσει στη ρύθμιση των χρεών του ίδιου του Δήμου. Με αυτή την έννοια το είπα ως προφύλαξη των συλλογικών οργάνων και του Προέδρου της ΚΕΔΚΙ που μας εκπροσωπεί όλους. Όμως έχετε δίκιο ότι οι επιθέσεις στα συλλογικά όργανα δεν βοηθούν κανένα και συμφωνώ μαζί σας. Και είναι και σωστό. Ένα δεύτερο και κλείνω. Προσωπικά, γιατί υπόθηκε ότι κάποτε λέγαμε άλλα, τώρα λέμε άλλα κτλ. Προσωπικά εγώ ως δήμαρχος, γιατί πρέπει να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, επικεφαλής είμαι εγώ της παράταξης και δήμαρχος της πόλης, είμαι από τους λίγους δημάρχους που καταψήφισαν τις αποφάσεις του συνεδρίου των Ιωαννίνων. Τις καταψήφισα. Και μάλιστα διαφώνησα και με την παράταξή μου, στην οποία ήμουν και μέλος και στην οποία και την οποία στήριξε και η οποία ήταν και διοίκηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με πρόεδρο τον κύριο Ασκούνη. Και έφυγα και από αυτή την παράταξη. Γιατί πραγματικά έπρεπε κάποιοι να μιλήσουν εσωτερικά στις παρατάξεις τους που διοικούσαν τότε την ΚΕΔΕ για να υπάρξει πια ένα όριο σε αυτή την επίθεση που δέχτηκε η τοπική αυτοδιοίκηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όσον αφορά δε τη σημερινή διοίκηση, έχω να σας πω ότι το αυτοδιοικητικό κίνημα, δηλαδή παράταξη στην οποία εγώ ήμουν μέλος και δεν είμαι πια, με την τακτική που ακολούθησε, απομονώθηκε και συμμάχησε όπου ακριβώς τη συνέφερε από τη Θράκη μέχρι τη Σιτία. Λες και το αυτοδιοικητικό κίνημα είχε κάνει κανένα συμβόλαιο με το Θεό ή με την αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να διοικεί ή να είναι μέρος της διοίκησης του Δήμου. Το λέω για ιστορικούς λόγους. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα. Οι φωνές που ακούστηκαν είναι όλες φωνές σε μια ενιαία κατεύθυνση. Σε μια κατεύθυνση δηλαδή να βοηθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι κανείς περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης. Αν μπαίναμε σε λογικές ιδεολογικών ή πολιτικών αντιθέσεων, κύριε Αντιπρόεδρε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά εδώ και το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εγώ καταλαβαίνω την αναγκαιότητα, την ανάγκη που έχετε να υπερασπιστείτε την παράταξή σας και το κόμμα σας. Άλλωστε, δεν είστε μια τυχαία προσωπικότητα στην πόλη. Είσαστε και επικεφαλής παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος και γνωστός για την κομματική σας ταυτότητα. Και αυτό σας τιμά. Δεν κρύβεστε πίσω από κάποιες ταμπελίτσες ότι τώρα είμαστε ανεξάρτητοι, ενώ πριν είμαστε σε συγκεκριμένο κόμμα. Σεβόμαστε την άποψή σας. Δεν συμφωνούμε σε αυτή την άποψη που είπατε. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η συντριπτική πλειοψηφία, εκτός από δύο συγκεκριμένες παρατάξεις, την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης και, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σόφη, και εσείς, τη δική σας παράταξη. Η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές τις δύο εξαιρέσεις, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε και το λευκό από την πλευρά του κυρίου Κουρία, αλλά ο επικεφαλής της παράταξης. Και ο κύριος Αναγνώστου, κύριε Αναγνώστου, διευκρινίστε. Και ο κύριος Αναγνώστου υπέρ είναι. Δεν θα διαφωνούσα. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε την συνάντηση της ΚΕΔΕ
Ωραία, τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Που σημαίνει ότι δεν ψηφίζω θετικά. Κρατάω μια επιφυλακτική στάση. Λευκό. Λευκό. Λευκό και ο κύριος αναγνώστης. Σεβαστό. Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή έμαθα ότι επεξεργαστήκατε λίγο, να διαβάσετε την απόφασή μας, γιατί πρέπει και να σταλεί και να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης καταγγέλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση και με τον τρόπο αυτό πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο της. Επισημαίνουμε παράλληλα πως ο Δήμος μας είναι διατεθειμένος να στηρίξει την οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας. Όπως πιστεύουμε πως στις σημερινές κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κάνει το χρέος της απέναντι στη χώρα μας, όπως έκανε μέχρι σήμερα, γιατί η πατρίδα μας είναι πάνω από όλους και από όλα. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται μετά από τις απαραίτητες διευκρινήσεις που θα δοθούν μετά την ψήφιση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου να προχωρήσει στην υλοποίησή της. Παράλληλα όμως ο Δήμος μας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη και ευνηδιαστική μεθόδευση της κυβέρνησης που πλήττει κέρια την ανεξαρτησία του θεσμού, συντάσσεται με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας και τους εργαζόμενους και αύριο Παρασκευή 24 Τετάρτου 2015 αναστέλει τη λειτουργία του από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 με εξαίρεση της υπηρεσίας κοινωνικών παροχών. Σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΔΕ. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, κύριε Σόφη. Καταρχάς να δηλώσω βέβαια ότι καταψηφίζω αυτή την πρόταση. Ναι, το έχετε πει. Και ήθελα να πω δύο επιγραμματικές λέξεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι η απόψη μου είναι κυρίαρχη στην κοινωνία. Δεν το πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ υποτιμητικό να μιλάμε για την κοινωνία με τη λογική των Γκάλοπ. Έτσι, τότε πραγματικά την υποτάσσουμε σε άλλους δρόμους. Και δεύτερο, σαφώς οι εκλογές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα μέσα στην δημοκρατία που ζούμε. Αλλά αλίμονο αν περιμένουμε το λαό κάθε 4 χρόνια για να αποφασίσουμε τις εκλογές. Τότε για ποιο λόγο τόσα χρόνια απεργούσαμε ακόμα και την επόμενη μέρα των εκλογών. Διαδηλώναμε απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που έχει ψηφιστεί την ίδια μέρα. Ας κοιτάξουμε λίγο την ιστορία γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά πάλι στους εορτάζοντες.